Λοιπόν, η αιρή υπόθεση των καιριών είναι μια θαυμαστή πραγματικότητα, χωρίς καμία απολύτως υπερβολή. Την εξιστόρισε για πρώτη φορά αυτή την αιρή υπόθεση ο αείμιστος Φώτης Κόντογλου στο βιβλίο του Σημείο Μέγα. Επειδή όμως οι άλλοι απεκάλυψαν σταδιακά το ιστορικό τους, υπήρχαν μερικά κοινά και σιγά σιγά τα συμπλήρωσαν. Γι' αυτό θεώρησα καθήκον μου ιερό να γράψω και εγώ το ιστορικό ολοκληρωμένο, χωρίς κενά, χωρίς σκοτεινά σημεία, στο βιβλίο με το τίτλο «Καριές ο λόγος των Αγίων». Λοιπόν, έξω από τη Δερμή, ένα περίπου χιλιόμετρο, είναι ο λόφος των Καριών. Αυτός ο λόφος, δυο ακόμα τοπονημίες, Ένυπτος και Καλόγερος. Την τοπονημία Ένυπτο την έχει πάρει από τους νυπτικούς πατέρες, που έζησαν εκεί επάνω πολλά χρόνια και η παράδοση λέει ότι είχαν έρθει από τις Καριές των Γιώρους, γι' αυτό πήρε και την τοπονημία Καριές. Έχει όμως και την τοπονημία Καλόγερος από μια υπερφυσική οπτασία με τη μορφή ενός καλογύρου που την έβλεπαν αιώνες Τούρκοι και Ρωμιοί να περιφέρεται και πάνω με ένα δημιατήρι στο χέρι και να χάνεται με μια λάμψη. Επειδή δε, όποιος είδε ο θερμοφανός αυτόν τον καλόγερο δεν έπαθε κακό, τον ονόμαζαν το καλό φάντασμα. Το 1917 η Θερμή είχε ελευθερωθεί τότε. Η Πτυρίνη, όχι μόνο η Θερμή, γενικά η Λέσβος. Αλλά ακόμα έμειναν Τούρκοι. Εκεί στο λόφο των Καριών ήταν το ελαιόκτημα του μεγαλύτερου άρχοντα της περιοχής του Χασάν Εφέντη. Και μέσα σε αυτό υπήρχε μια ερημοκλήση, αποτελεί το μόνο από μερικές σπασμένες εκκλησόπετρες και ένα γέρικο δέντρο που το σκίαζε. Αυτό το ερημοκλήση το θεωρούσαν πάρα πολύ θαυματουργό και οι Τούρκοι και οι Ρωμοί, γιατί το είχαν δει, όπως έλεγα, να καταβγάζεται πολλές φορές από φως ουράνιο και είχαν ακούσει μέσα σε αυτό χτύπους καμπάνας και τον απόϊχο μιας ουράνιας ψαλμωδίας. Έβλεπαν και αυτόν τον καλόγερο να περιφέρεται γύρω από αυτό το ερημοκλήση. Αυτός ο καλόγερος εμφανιζόταν πολλές φορές και μέσα σε ένα αρχοντόσπιτο τουρκικό, μέσα στο χωριό της Θερμής. Αυτό το σπίτι είχε εντυχισμένα στους τοίχους του μάρμαρα εκκλησιάς. Το σπίτι αυτό ανήκε στον Αρίφ Εφέντη. Ο Αρίφ Εφέντης και ο Χασάν Εφέντης που είχαν το κτήμα στις Καριές ήταν δύο πρώτα εξαδέρφια, δύο αδελφών παιδιά. Και το σπίτι αυτό το είχαν χτίσει οι πρόγονοι τους. Ο Αρίφ Εφέντης, επειδή έβλεπε αυτό το καλό φάντασμα που σέλεγε και στο σπίτι του μέσα, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το αρχοντόσπιτό του και να μένει σε κάποιο άλλο σπίτι. Το 1917 η Λέσβος είχε ελευθερωθεί. Οπότε οι Τούρκοι ανέθεσαν στον αστήμνο τόπο της Θερμής, που λεγόταν Ευστράτιος Ιταράς, να κάνει μια έρευνα σχετικά με αυτόν τον καλόγερο που παρουσιαζόταν. Μήπως ήταν κανείς πονηρός θερμιώτης και έβαζε ράσα για να εξυπατεί και τους Τούρκους και τους Έλληνες. Άρχισε την έρευνα ο αστυνόμος, αλλά δεν κατέληξε στο αποτέλεσμα που ήθελε. Τελικά παρουσιάστηκαν μία μέρα οι δύο Τούρκοι, τα δύο εξαδέρφια δηλαδή, ο Αρίφ Εφέντης και ο Χασάν Εφέντης, και του είπαν: «Εφέντη μου, σταμάτα την έρευνα. Δεν πρόκειται για ζωντανό άνθρωπο. Πήγαμε και δυο και φυλάξαμε τρεις νύχτες ολόκληρες με το πιστόλι στο χέρι και τον είδαμε, Εφέντη μου, τον είδαμε αυτόν τον καλόγερο. Και όταν πήγαμε να τον πιάσουμε, μία λάμψη σαν αστραπή μας θάμπωσε τα μάτια μας και τον χάσαμε. Δεν είναι ζωντανός άνθρωπος, είναι φάντασμα, αλλά είναι καλό φάντασμα, γιατί δεν πάθαμε κακό». Ο αστυνόμος βέβαια ερακουφίστηκε, όπως είπε, ο ίδιος μας τα είπε, γιατί στα γεράματά του ήταν ιερέας των Άγιων Σημειών της Μυτιλήνης. Όταν έγινε συνταξιούχος, έγινε ιερέας. Ανακουφίστηκε διότι σταμάτησε πια να συλλαμβάνει διαφόρους αθώους. Υποπτευόταν σε μερικούς αθώους και τους συνελάμβανε Έλληνες. Και όλοι έλεγαν ότι οι κύριοι αστυνόμοι, φάντασμα είναι αυτό, δεν είμαστε εμείς. Λοιπόν, αλλά όμως μέσα του έμεινε ένα ερωτηματικό, όπως έλεγε, ένα μυστήριο. Μήπως πραγματικά ήταν κανείς πονηρός θερμιώτης, είχε κανένα φακό στο χέρι και θάμπωσε τα μάτια των Τούρκων για να τους ξεφύγει, να μην τον πιάσουν. Λοιπόν, τα χρόνια πέρασαν. Το 1922 έγινε ο διωγμός, η καταστροφή της Μικράς Ασίας. Η Θερμή γέμισε πρόσφυγες. Προσφυγοπούλα ήταν και η μητέρα μου. Η μητέρα μου ήταν 7 μηνών νύφη
4 μηνών σε ενδιαφέρουσα, σε μένα δηλαδή, και έχασε τον πατέρα μου, τον έπιαζαν αιχμάλωτον οι Τούρκοι, και 28 συγγενικά μας πρόσωπα, τα οποία έσφαξαν μέσα σε μια χαράδρα έξω από το Μοσχονίσι, το Αγιασμάτι, έτσι λεγόταν το μέρος εκείνο. Η μάνα μου γλίτωσε ως εκ θαύματος, με μερικούς άλλους Μοσχονισιώτες, με μια ψαρόβραχα, η οποία τους πέταξε στην απέναντι στεριά. Η κοινότητα πήρε τους πρόσφυγες και τους τοποθέτησε, τους εγκατέστησε σε διάφορα εκκλησάκια, στο σχολείο και σε αρχοντός μετά. Δεν έγινε καταστροφή της Μικρασιασίας, γιατί δεν γέμισε πρόσφυγες. Προσφυγοπούλου ήταν και η μητέρα μου. Η κοινότητα της Θερμής τους εγκατέστησε σε διάφορα ξοπλίσια, στο σχολείο και σε μερικά εγκαταλειμμένα σπίτια. Μέσα στο σπίτι του Αρίφε Φέντη, το αρχοντόσπιτο, αλλά εγκαταλειμμένο τόσα χρόνια, εγκατέστησε η κοινότητα 7 οικογένειες. Μία από αυτές ήταν και η μητέρα μου με μια νηψιά που την είχε ακολουθήσει στο διωγμό. Μία ντόπια θερμιώτισσα που λεγόταν Βασιλικό Καρά Κωνσταντή, είπε στις προσφυγοπούλες: «Το σπίτι που μπήκατε είναι μεγάλο, άνετο και ωραίο, αλλά προσέξτε, είναι στοιχειωμένο. Βγαίνει ένας παπάς με ένα θερμιατήρι στο χέρι. Όταν τον δείτε όμως, μη φοβηθείτε, γιατί δεν είναι κακό φάντασμα, είναι Άγιος». Η μητέρα μου ρώτησε φοβισμένη: «Εσύ πώς το ξέρεις πως είναι Άγιος?» Λέει: «Ο άντρας μου ήταν ιδιωτικός αγροφύλακας του Χασάν Εφέντη και του Αρίφ Εφέντη, γιατί τα κτήματα ήταν εξαδιαιρέτο των δύο αυτών εξαδέλφων. Και επειδή το σπίτι μου είναι ένα καλυβάκι, είμαι πολύ φτωχιά και είχα 5 παιδιά. Για να έχουμε κάποια άνεση, καταστηθήκαμε στο σπίτι του Αρίφ Εφέντη, μια και το είχε εγκαταλείψει. Μία βραδιά καθόμουν, λέει, μπροστά στο τζάκι και έμπλεκα, και τα παιδιά μου ήταν αραδιασμένα στο στρώμα, μπροστά μου. Ο άνδρας μου άργησε να γυρίσει από την αγορά. Για μια στιγμή άκουσα την πόρτα του διαδρόμου να γύρει. Λέγω εγώ, λέει, έλα πια Ιγνάτη, απόψε πολύ άργησες». Ανοίγει η πόρτα του δωματίου, αθόρυβα, και αντί να πει ο Ιγνάτης, μπήκε ένας παπάς μεγαλόσωμος με το θυμιατήρι στο χέρι. Θυμίασε 3 φορές ατάραχος, δηλαδή, με ένα ελαφρό χαμόγελο στο στόμα, το μάρμαρο που ήταν στο τζάκι. Μετά τα παιδιά μου, όπως ήταν αδειασμένα στο στρώμα από 3 φορές το καθένα, μετά εμένα, όπως καθόμουν καθιστήλια και είχαν πέσει από τα χέρια μου οι βελόνες, από την τρομάρα μου, λέει, και μετά, όπως μπήκε αθόρυβα, έτσι και τον έχασα. Χάθηκε σαν αένας. Μόνο που μου φάνηκε, λέει, όταν χάθηκε, ότι άκουσα μια μακρινή ψαλμωδία, την Κοινή Ανάσταση. Αλλά ήταν αυτή, λέει, η μέρα, η βραδιά, το Σάββατο του Λεζάρου. Όταν ήρθε ο άντρας μου, λέει, με βρήκε τρομοκρατημένη. Τον είπα: «Πάμε να φύγουμε, Γνάτη. Το φάντασμα που έβλεπε ο Αρίφ Εφέντης και έφυγε από το σπίτι, το είδα κι εγώ απόψε». Πραγματικά, το άλλο πρωί με πήρε ο άντρας μου και φύγαμε στο καλυβάκι. Αυτή τη νύχτα, λέει, ονειρεύτηκα την Παναγία. Και μου είπε: «Βασιλικό, δεν έπρεπε να φοβηθείς αυτόν τον παπά που είδες. Δεν ήταν φάντασμα, ήταν Άγιος. Αν μένετε στο σπίτι αυτό, πολλά καλά θα βλέπετε από τον Άγιο αυτό. Όμως χάσατε από την απιστία σας». Λοιπόν, και εσείς, λέει, εάν τον δείτε, είπε στις προσφυγοπούλες, μην φοβηθείτε, είναι Άγιος. Φυσικά εγώ δεν ξαναπήγα στο σπίτι αυτό, λέει, φοβήθηκα, όμως ξέρω ότι είναι Άγιος. Τότε η μητέρα μου είπε στις προσφυγοπούλες, συγκάτοικες όλες, μήπως οι Τούρκοι έσπαξαν κανέναν ιερέα και τώρα έχουν θάψει μες στο σπίτι αυτό, χωρίς νεκρόσιμη ακολουθία. Να φωνάξουμε τον ιερέα του χωριού να διαβάσει τουλάχιστον ένα τρισάγιο. Συμφώνησαν όλες, φώναξαν τον ιερέα του χωριού και διάβασαν τρισάγιο. Αυτή τη νύχτα ογυρεύτηκε η μητέρα μου έναν κληρικό, όπως έλεγε, νέο και μεγαλόσωμο. Την κοιτούσε με ένα θλιμμένο πνεύμα και της λέει: «Αγγελική, αυτό που σκέφτηκες είναι αλήθεια. Οι Τούρκοι με έχουν σφαγμένον, όμως δεν έχουν θάψει μες στο σπίτι αυτό. Θα δει καιρός που θα μάθεις ποιος είμαι, το όνομά μου, την ιστορία μου και πού έχω ταφεί». Η μητέρα μου ξύπνησε, συγκινημένη, είπε το όλο στις συγκάτοικες. Υπέθεσαν μήπως τον είχαν θάψει στο περιβόλι του σπιτιού, γιατί το σπίτι είχε πολύ μεγάλο περιβόλι τριγύρω του. Εν τω μεταξύ,
Όταν έφυγαν οι Τούρκοι, οι Τούρκοι έφυγαν στο τέλος του 1924 με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Η τράπεζα πήρε τα κτήματα των Τούρκων, τα έκοψε σε κομμάτια να τα μοιράσει στους πρόσφυγες. Τότε η ίδια πάλι η ντόπια θερμιώτησα, η Βασιλικό Καρά Κωνσταντή, είπε στη μητέρα μου: «Έλα, ανηλική, να πάμε στις Καριές, που είναι το ρημοκλήσι της Παναγίας. Πολύ θαυματουργό, να προσευχηθείς να σου δώσουν ένα κομμάτι κτήμα εδώ κοντά, να μην σε στείλω σε μακρινό χωριό, που σε χείρα με ορφανό, γιατί εντωμεταξύ είχα γεννηθεί εγώ, το 23 γεννήθηκα εγώ». Το ίδιο απόγευμα, όπως έλεγε η μητέρα μου, την ακολούθησε και πήγαν στις Καριές. Μάλιστα της είπε αυτή η θερμιώτησα η ντόπια ότι κάθε χρόνο, κάθε λεπροτρίτη, μας επιτρέπει ο Χασάν Εφέντης και λειτουργούμε αυτό το ελλημοκλήσι. Και όταν ρώτησε η μητέρα μου γιατί η μοναδική λειτουργία που έχει καθιερωθεί να γίνεται λεπροτρίτη και όχι μια άλλη μέρα, λέει έτσι το βρήκαμε από τους προγόνους μας. Λοιπόν, το ίδιο απόγευμα ανέβηκε η μητέρα μου με τη Βασιλικό Καρά Κωνσταντή και όπως μου είπε, γονάτισε παιδί μου ανάμεσα στις σπασμένες εκκλησόπιτρες. Έσπρωξα στην αγκαλιά μου, λέει, και στο στήθος μου επάνω και μια ξεθοριασμένη εικόνα που είδα πάνω σε μια πέτρα της Παναγίας και άρχισα να κλαίγω με λυγμούς. Και ανάμεσα στα δάκρυά μου, λέει, παρακαλούσα και έλεγα: «Βοήθησε με, Παναγία μου, να μου δώσουν ένα κομμάτι κτήμα κοντά σου, να ζήσει το ορφανό μου. Και εγώ υπόσχομαι, οπότε μου τα φέρεις βολικά, να σου χτίσω εκκλησάκι, να μην είσαι στο ύπαιθρο». Κατέβηκα, όπως είπε, ανακουφισμένη από το βουνό. Αυτή τη βραδιά, όταν κοιμήθηκε, ονειρεύτηκε μία γυναίκα μαυροντημένη, σαν καλόγρια. Και της έδωσε ένα μεγάλο χαρτί στο χέρι, με πάρα πολλά γράμματα, λέγοντας: «Πάρ' το, Αγγελική». Λέει η μητέρα μου, έκπληκτη: «Τι είναι αυτό?» Της λέει: «Το συμβόλαιο του κτήματος. Το κτήμα αυτό με το εκκλησάκι μου είναι θέλημα Θεού να δοθεί σε σένα τη βασανισμένη αλλά με τόση πίστη γυναίκα. Πρόσεξε όμως, το τάξιο που μου έκανες να χτίσεις το εκκλησάκι μου δεν πρέπει να το ξεχάσεις». Τότε κατάλαβε η μητέρα μου ότι ήταν η Παναγία και έπεσε στα πόδια της, τα αγκάλιασε και έκλαιγε και ξύπνησε. Το πρωί είπε το όλιο στις συγκάτοικες. Το απέδωσαν στη λαχτάρα που είχε να πάρει εκεί κοντά ένα κτήμα και όχι να τη στείλουν σε μακρινό χωριό. Ποια όμως ήταν η έκπληξή τους όταν μοίραζε η τράπεζα τα κτήματα και έπεσε αυτό ακριβώς το κτήμα του Χασάν Εφέντη στο όνομα της μητέρας μου, Αγγελική Μαραγκού. Και το αμέσως συνεχόμενο του ιδίου κτήματος στο όνομα του αδελφού του πατέρα μου, ο οποίος είχε σωθεί, και τη θεία μου τη Μαρία. Και δεν είχαν παιδιά. Και μετά τον θάνατό τους, το άφησαν και αυτό σε μένα. Έτσι λοιπόν όλο το κτήμα του Χασάν Εφέντη περιήλθε στη δική μας οικογένεια. Όπως είπα, και το αμέσως συνεχόμενο του ιδίου κτήματος έπεσε στο όνομα του αδελφού του πατέρα μου, που δεν είχαν παιδιά η θεία μου, και μετά τον θάνατο το άφησαν και αυτό σε μένα. Και έτσι όλο το κτήμα του Χασάν Εφέντη περιήλθε στη δική μας οικογένεια. Τα χρόνια περνούσαν. Το τάξη μου δεν είχε γίνει ακόμα. Όσο παντρεύτηκα εγώ, με ψευέζε το χριστιανό από άλλο χωριό, από την Πέτρα, τον Άγγελο Ράγε. Εν τω μεταξύ πέθανε ο θείος μου, ο Κωστής, το πατέρα μου, αδελφός δηλαδή. Η θεία μου έμεινε μαζί μας. Άρχισε όμως ο θείος μου να παρουσιάζεται στα όνειρα της μητέρας μου, να της υπενθυμίζει το τάξη μου. «Αγγελική, ήρθε η ώρα. Να κάνεις το τάξιμο σου, να χτίσετε το εκκλησάκι της Παναγίας. Μην καθυστερείτε καθόλου». Το είπαμε στον άντρα μου, το δέχτηκε με προθυμία και πήγε στον Μητροπολίτη, τον Ιάκωβο Κλεομπρότο, να πάρει και πήρε τη σχετική άδεια. Ήταν τέλος Ιουνίου 1959, όταν άρχισαν οι εργασίες στις Καριές. Ήταν 5-6 εργάτες και αρχηγός των εργατών ο Δούκας Τσολάκης. Ο Δούκας ήταν και αυτός προσφυγόπουλο. Καλός άνθρωπος, αλλά έτυχε να είναι αντάρτης τότε, επικατοχής. Και κάποιος καπετάνιος, λέει, τους έκανε μάθημα παλιαθείας. Και ο Δούκας τον πίστεψε. Είχε 26 χρόνια να κοινωνήσει, να πατήσει σε εκκλησία και να κάνει το σταυρό του. Τώρα, σκάβοντας οι εργάτες για να ανοίξουν τα θεμέλια,
Στην αρχή έβαλα μερικά σπασμένα μάρμαρα με σταυρούσκα ραγμένο σε πάνω. Τα έβαλα στην άκρη. Και βρήκαν και μία πέτρα, η οποία προχωρούσε βαθιά στο χώμα, κάθετα, σαν να ήταν σκόπιμα τοποθετημένη, σαν σημάδι δηλαδή. Από περιέργεια να δουν πού πήγε αυτή η πέτρα, πήγαν βαθιά. Η πέτρα σταματούσε πάνω σε μια σπασμένη κολονίτσα. Από περιέργεια και με την υποψία, μήπως αυτή η κολόνα ήταν για αυτή σαν σημάδι και μήπως ο Τούρκος είχε λεφτά κρυμμένα εκεί κάτω, πήγαν σε βάθος 2,5 μέτρων. Η κολόνα σταματούσε πάνω στην πλάκα ενός τάφου. Μάλιστα, δύο πλάκες είχε από πάνω. Ήταν και μισοσπασμένες από τις άκρες, από το γκρεμισμένο μοναστήρι προφανώς, ήταν αυτές οι πέτρες, οι πλάκες. Ξεσκέπασαν τον τάφο και αμέσως, όπως είπαν, βγήκε μια άλλη τεβοδία από μέσα, που βλεπόταν οι εργάτες έκπληκτοι και έλεγαν ποιος έχει κολόνα και χύθηκε. Ήταν μέσα στον τάφο ένας σκελετός ολόκληρος, αλλά το κεφάλι ανθρώπινος, αλλά το κεφάλι απήχε από το σώμα ως μία πιθαμή, είπαν, δηλαδή 30 περίπου εκατοστά. Έλειπε τελείως η κάτωση αγώνα και στο σημείο αυτό υπήρχε ένα μεγάλο κεραμίδι βυζαντινής εποχής με σταυρό χαραγμένο επάνω. Κάτω από το κρανίο υπήρχε μια στρογγυλή πέτρα σαν προσκέφαλο και κάτω από την πέτρα αυτή ένα μπρούζινο κλειδί. Πέταξαν το κλειδί, απογοητευμένοι γιατί δεν βρήκαν λεφτά παρά βρήκαν ανθρώπινο σκελετό και μάζεψαν τα οστά και τα έβαλαν πρόχειρα σε ένα σακί από τσιμέντο. Μετά συνέχιζαν αυτοί το σκάψιμο για τα θεμέλια. Όταν θέλανε να σχολάσουν, ο Δούκας θέλησε να σηκώσει το σακί με τα οστά, το κρεμάσε στο δέντρο, αλλά βλασφημώντας. Καθώς πήγε το σηκώσει βλασφημώντας, το σακί ήταν ακίνητο, σαν καρφωμένο στο χώμα. Ο Δούκας τότε, έκπληκτος, έκανε το σταυρό του, όχι από πίστη, έτσι από συνήθεια, απλώς. Και το σακί το σήκωσε ανάλευρο. Ένας άλλος από τους εργάτες, ο Λεωνίδας Σιδεράς, θέλοντας να το μετακινήσει, του έδωσε μια κλωτσιά. Τότε άκουσε μέσα από το σακί ανθρώπινο στεραγμό στο ξύπνο του και το πόδι του πιάστηκε από τον λόφο μέχρι κάτω. Κατέβηκε από το βουνό κουτσένοντας και δεν ξέρα πήγε να δουλέψει εκεί επάνω. Είπε στη γυναίκα του: Κυριακή, πραγματικά στοιχειωμένος τόπος είναι αυτός. Αυτό και αυτό έπαθε σήμερα. Το βράδυ όμως, όπως μας είπε η γυναίκα του την άλλη, όχι, ύστερα από μέρες δηλαδή, ονειρεύτηκε έναν καλόγερο που του χτύπησε την πόρτα. Του άνοιξε την πόρτα και λέει: Ποιος είσαι, πάτερ, από το Άγιο Όρος έρχεσαι, θέλεις ψωμί να σε δώσω? Και του λέει: Όχι, δεν θέλω ψωμί. Εύχομαι το ψωμί να μην σου λείψει ποτέ. Είμαι εκείνος που τα οστά του σήμερα τα κλώτσισες. Πρόσεξε, μην το ξανακάνεις γιατί είμαι Άγιος, χωρίς να πει όνομα. Το είπε στη γυναίκα του και της είπε: Σε παρακαλώ, Κυριακή, μην πεις σε κανέναν τίποτα, να μην με κοροϊδεύουν. Το είπε η γυναίκα του μετά από μέρες αυτό. Αλλά δεν ξαναπήγε να δουλέψει απάνω ο Λεωνίδας, φοβόταν. Τα οστά αυτού του αγνώστου χριστιανού νεκρού τα έπινα εγώ με τη μητέρα μου και με τη γυναίκα του αρχιεργά του, του Δουκατσολάκη δηλαδή. Τα στεγνώσαμε και τα βάλαμε προσωρινά σε ένα κασονάκι από ξυλοπολτός. Γιατί είπε ο ιερέας ότι μια και βρέθηκαν μέσα σε αυτό το ερημοκλήσι και μια και χτίζεται κλεισάκι, θα τα αφήσουν μέσα στο κλεισάκι όταν θα χτιστεί. Σε ένα κασονάκι ξεκλείδωτο φυσικά. Αλλά ο άντρας μου ήταν μορφωμένος. Μόλις του είπαν οι εργάτες ότι βρήκαν μάρμαρα με σταυρούς επάνω, αμέσως έτρεξαν στη Μητρόπολη. Φοβήθηκε, μήπως είναι αρχαία τα μάρμαρα και βρούμε κανένα μπελά από τον αρχαιολόγο, και ενημέρωσε τον Μητροπολίτη. Και ο Μητροπολίτης έστειλε αμέσως τον αρχαιολόγο που λεγόταν Αριστίδης Χαριτονίδης. Ήρθε επάνω αρχαιολόγος 3 Ιουλίου. Γι' αυτό έχει καθιερωθεί και η ημερομηνία βρέσου στο τάφο του Αγίου Ραφαήλ η 3 Ιουλίου. Κανονικά είχε βρεθεί τέλος Ιουνίου. Αλλά έχει καθιερωθεί αυτή η ημερομηνία. Ήρθε πρωί-πρωί ο αρχαιολόγος. Είδε το τάφο, τον οποίο δεν είχαν χαλάσει οι εργάτες, είδε τα μάρμαρα με τους σταυρούς, ως και το κεραμίδι που είχε στο στόμα αυτός ο άγριος, ο χριστιανός νεκρός, και γνωμάτευσε ότι αυτός ο χώρος ήταν αρχαιολογικός. Και είπε στον άγγελο: Κύριε Ράγε, τα ευρήματα αυτά είναι βυζαντινής εποχής. Σου επιτρέπω να χτίσεις το κλεισάκι που έταξε η πεθερά σου,
Όμως δεν θα σκάψεις ακτίνα 100 μέτρων γύρω από το κλεισάκι που θα χτίσεις, γιατί ο χώρος είναι αρχαιολογικός. Έτσι και έγινε. Φέραμε πέτρες από μακριά, από ένα πλαϊνό χωριό που είχε τα Μάρια, τα Μυστηγινά, έτσι λέγεται το χωριό αυτό. Άρχισαν οι εργάτες να χτίζουν. Όμως, άρχισαν να παρουσιάζονται υπερφυσικά φαινόμενα που προβλημάτιζαν τους εργάτες και εμάς τους ίδιους. Έλεγαν οι εργάτες στον Άγγελο, «Κύριε Άγγελε, ώσπου να χτιστεί αυτή η εκκλησία, ή θα τρελαθούμε ή θα πεθάνουμε». Έλεγε ο Άγγελος, «Γιατί βρε παιδιά, γιατί πραγματικά αυτός ο λόφος είναι στοιχειωμένος. Εκεί που χτίζομαι ξαφνικά, ακούμε βήματα, ακούμε κουδουνάκια θυμιατού, οσμή θυμιάμα τους, ακούμε υπόχφους κρότους, ακούμε στεναγμούς και μερικές φορές είδαμε έτσι ξαφνικά μπροστά μας και ένα καλόγερο και με μια φωγή που βγάλαμε τρομαγμένοι τον χάσαμε. Πράγματι είναι στοιχειωμένος τόπος». Αυτά όλα μας προβλημάτιζαν και στεναχωριόμαστε. Ο Δε Άγγελος έλεγε μήπως οι εργάτες έχουν επηρεαστεί από αυτά που έλεγαν οι ντόπιοι θερμιώτες, οι γέροι δηλαδή, και τους φαινόταν, τα φανταζόταν αυτά που έλεγαν που σε έβλεπαν. Εν τω μεταξύ, ήταν 15 Ιουλίου το 59. Εγώ κοίμησα στην αγγελιά μου το μικρό μου το παιδί και η μητέρα μου έπλεκε. Μπαίνει μέσα η Μαρία Τσολάκη, έξαγε. Δεν ξέρω πότε στο κτήμα σας. Στοιχειωμένος τόπος είναι. Αυτό που έβλεπαν Τούρκοι και Ρωμοί χρόνια, το είδα και εγώ σήμερα. Τι είδες, Μαρία, λέει η μητέρα μου. Πήγα, λέει, φαγητό στον άντρα μου. Το πρωί έφυγε και δεν πήρε φαγητό μαζί του. Έφυγαν οι εργάτες και κάθισαν στρίζα με σελιά να ξεκουραστούν. Εγώ, λέει, πήγα εκεί που έχουν συγκεντρωμένα τα μάρμαρα. Τα είχα συγκεντρωμένα σε μια άκρη τα μάρμαρα που είχα βρει. Αυτή ήταν ντόπια θερμιώτησα. Και σκέφτηκα, λέει, μόνη μου. Περίεργο πράγμα. Ούτε ο παππούς μου, ούτε η γιαγιά μου θυμούνται να έθαψαν εδώ στο τουρκικό κτήμα χριστιανό. Ποιος να ήταν άραγε. Ξαφνικά μου φάνηκε λέει πως κάποιος με πλησίασε. Καθώς γύριζα το κεφάλι μου, βλέπω λέει έναν πάπαδο εννοούσε μεγαλόσωμο. «Ή» λέει έκανα, αλλά τον είδα λέει, αλλά δεν είδα το πρόσωπό του. Είμαστε σε λάμψη ήταν ή δεν είχε κεφάλι λέει. Είπα λέει «Ή» με μια φωνή τρομαγμένη που έβγαλα, αφού θυμόταν και έλεγε και το ράσο του, το μαλλί είχε φαρδί, λέγε η Μαρία, το ίδιο ζώντανο. Τον έχασε από τα μάτια μου, το έβαλε στα πόδια. Φώναζε ο Δούκας, «Μαρία, Μαρία, πού πας?» Φώναζε οι εργάτες, «Μαρία, Μαρία, πού πας?» Δεν γύρισα εδώ πίσω μου, φαινόταν λέει ότι με ακολουθούσε, έτσι νόμιζα λέει. Τώρα ήρθα κατευθείαν στο σπίτι σας, σας πω, δεν θα ξαναπατήσω στο κτήμα σας, είναι στοιχειωμένο. Και έφυγε. Η μαμά μου στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Εγώ άρχισα τα κλάματα. Λέει η μητέρα μου, παιδί μου, στα πόσα χρόνια αποφασίσαμε να κάνω το τάξιμό μου και με τι λαχτάρα, λέει η καημένη, και αυτά που λένε, πως βλέπει και ακούνε και επάνω, θα μας κάνουν να φοβόμαστε να έχουμε να προσκυνήσουμε μόνες μας. Εγώ πήρα το παιδί στην αγκαλιά μου και πήγα να το κοιμήσω επάνω. Κάθισε στο κρεβάτι, σταυροπόδι, έβλεπε το εικονοστάσι απέναντι, την εικόνα της Παναγίας και έκλαιγα και έλεγα «Παναγία μου γλυκιά, τι μυστήριο κρύει αυτός ο τόπος, αποκάλυψε το, αυτά που λένε πως βλέπουν και ακούνε εκεί επάνω, θα μας κάνουν να φοβόμαστε να ανοίγουμε να προσκυνήσουμε μόνες μας». Έκλαιγα, έκλαιγα, παρακαλούσα την Παναγία, μεγάλη χάρη της και κοιμήθηκα πάνω από το παιδί, καθιστή. Και είδα το πρώτο όνειρο. Αλλά ξέχασα να σας πω ότι όταν έπαιγαν τα οστά, με τη μητέρα μου και με τη γυναίκα του εργάτη, είδε ένα όνειρο το οποίο δεν το ψήφισα. Έλεγα περίεργο όνειρο. Είδε έναν γέροντα, ένα ρασοφόρο δηλαδή. Όχι, δεν ήταν ηλικιωμένο και μου έλεγε: «Με έβγαλε μέσα από τι λάσπε και να ξέρε ποιο είμαι, και να ξέρε ποιο είμαι». Ξύπνησα και δεν έδωσα σημασία. Το είπα το όνειρο που είδα, ποιον έβγαλε από τι λάσπε. Δεν φαντάστηκα ήταν τα οστά που έπλυνα που ήταν και αυτά μέσα στα χώματα. Δεν το φαντάστηκα. Μετά που κατάλαβε, ήταν ο Άγιος Ραφαήλ. Λοιπόν, όπως παρακαλούσα την Παναγία καθιστή στο κρεβάτι εγώ, κοιμήθηκα όπως σας είπα. Και είδα το πρώτο όνειρο, το σημαντικό. Ήταν 15 Ιουλίου του 59. Ονειρεύτηκα σαν να βρισκόμουν στο κτήμα μας, στις καριές. Αλλά ήταν τελείως διαφορετικό. Αντί για την εκκλησία που χτίζαμε, ήταν μια νέα εκκλησία, μεγαλύτερη και κρεμισμένη και μαυρισμένη από πυρκαγιά. Στο προάβλιο μια σειρά κοιλιά. Και αυτά μισοκρεμισμένα. Και ένα σωρό πέτρες, χώματα, σαλίδια, καρβουνιασμένα.
φαινόταν πως εκεί είχε γίνει μεγάλη καταστροφή. Καθώς στεκόμουν μια πορεία και έβλεπα, νομίζοντας πως είχα χάσει το δρόμο και κάπου αλλού βρισκόμουν, βλέπω από την πόρτα ενός κελιού και βγαίνουν τρεις καλόγεροι. Οι δύο με χαιρέτησαν μόνο με κλίση της κεφαλής, αλλά χαμογελαστή, και μπήκαν μέσα στη μοσυγκρομισμένη εκκλησία και τους έχασα. Ο άλλος ήρθε κοντά μου, έσκυψε και άρχισε να ψάχνει ανάμεσα στις σπασμένες εκκλησόπετρες. Και τον βλέπω ξαφνικά και να σύρει το ακάνθινο στέφρον του Χριστού, όπως είχε τη Μεγάλη Πέμπτη στο Σταυρό. Μου το δίνει στο χέρι μου και μου λέει έτσι με ένα θυμμένο βλέμμα, «Βασιλική, να το μυστήριο που ζητάς να μάθεις και ρωτάς την Θεοτόκο τι μυστήριο έχει αυτός ο τόπος. Αυτός είναι τόπος μαρτυρίου. Αν θες και περισσότερα, είπε μέσα στην εκκλησία». Και τον έχασα. Έμεινε στο χέρι μου το ακάνθινο στέφανο. Προχωρώντας με δυσκολία ανάμεσα από τα ερείπια, μπήκα μέσα στην κρεμισμένη εκκλησία και βλέπω στον αριστερό τοίχο, όσο σωζόταν τοίχος δηλαδή, μια μεγάλη γεωγραφία, το γενέσιο της Θεοτόκου. Στο δεξιό μια εικόνα Αγίας Παρασκευής, αλλά πολύ μεγάλη, ως ένα παραθυρόφυλλο. Στο πλάι μια μαρμάρινη πλάκα με πάρα πολλά γράμματα. Άρχισα να διαβάζω. Από όσες λέξεις πρόλαβα να ξεχωρίσω δηλαδή, κατάλαβα ότι αυτή η εκκλησία είχε χτιστεί από μια γυναίκα που λεγόταν Μελπομένη. Έλεγε «Αναγερθήσα υπό Μελπομένης εν έτη 1433». Αλλά πιο κάτω από μερικές λέξεις, ως συνεχόμενη, ήταν μια άλλη λέξη «Πρεβαντόριο». Εγώ πρώτη φορά είχα ακούσει αυτή τη λέξη. Αυτή τη στιγμή ανέβηκε η μητέρα μου επάνω. Είδε που κοιμόμουν καθιστή εγώ και μέσα που συζητήθηκα. Λέω «Μαμά, σε παρακαλώ, γράψε αυτό που είδα, τη χρονολογία δηλαδή, να μην το ξεχάσω». Μου λέει «Δώσ' μου το παιδί και κατέβα εσύ και γράψε το κάτω». Πήρε το παιδί, κατέβηκα κάτω, την τραπεζαρία, το έγραψα. Ήρθε και ο άντρας μου από την αγορά. Λέω «Άγγελε, αυτό το όνειρο είδα, καθιστήρια εγώ και το είδα». Συγκινήθηκε πάρα πολύ, αλλά μου λέει «Σε παρακαλώ Βασιλική, μην πεις σε κανέναν τίποτα, γιατί μέσα στην αγορά οι άπιστοι κοροϊδεύουν τους εργάτες για αυτά που λένε, πως βλέπουν και ακούνε εκεί επάνω. Και μαλώνουν πολλές φορές, γιατί οι εργάτες επιμένουν ότι τα βλέπουν, αυτοί κοροϊδεύουν. Λοιπόν, σε παρακαλώ, μην πεις σε κανέναν τίποτα». Λέω «Δεν θα πω, στο υπόσχομαι». Πήγα μόνο στον ιερέα του χωριού και το είπα. Ο ιερέας μας, ο πατήρ Ευθύμιος, ήταν ντόπιος. Και όταν το είπα, μου λέει «Άκου να σου πω, ξέρω από τον παππού μου και από τη γιαγιά μου ότι κάτι συμβαίνει εκεί επάνω. Κάποιο μυστήριο έχει αυτός ο τόπος. Μάλιστα είπε, αυτό το όνειρό σου ρίχνει την πρώτη ακτίνα φωτός στο μυστήριο που κρύβει αιώνες αυτός ο λόφος. Όμως, επειδή κοροϊδεύουν οι άπιστοι μες στην αγορά, μην πεις σε κανέναν τίποτα, μην μας κοροϊδεύουν και μαλώσουμε και με κανέναν». Λέω «Εντάξει, σας το υπόσχομαι». Λοιπόν, τελείωσε η εκκλησία και κάναμε την πρώτη λειτουργία 8 Σεπτεμβρίου που είδα το όνειρο, το γενέθλιο της Θεοτόκου. Λέει και ο παπάς να κάνουμε τότε τη λειτουργία. Οπότε, από τη χαρά τους οι δερμιώτες που θα λειτουργούσαν ελεύθερα, χωρίς φόβο και τρόμο από τους Τούρκους, ήταν και ωραία η μέρα αυτή, ανέβασαν και μουσική για να χορέψουν οι άνθρωποι, να το κάνουν σαν πανηγύρι. Ο καθένας με τα φαγητά, με τα γλυκά, βγήκαμε κι εμείς παρέες κάτω από τα λιόδεντρα. Το κλεισάκι είχε τελειώσει, είχε πάλι μανουάλι, είχε πάλι κονείς με τα μέσα, υπαγότανε βέβαια στην εκκλησία της Θερμής. Ήταν ένα μικρό αλλά χαριτωμένο ξοκλεισάκι ήταν. Εμείς καθόμαστε παρέα με τον γιατρό της Θερμής, τον Ευάγγελο Κουνέλη και την οικογένειά του, και με τον αστυνόμο της Θερμής που ήταν κριτικός από το Ηράκλειο, τον Μανώλη Τσανγκαράκη. Και με τους επιτρόπους, γιατί ο Μακαρίτης, ο άντρας μου, ήταν επίτροπος στην εκκλησία του χωριού μας. Ο Δούκας Τσολάκης με τη γυναίκα του και τις γειτόνισσες του καθόταν πίσω από το εκκλησάκι, εμείς μπροστά από το εκκλησάκι. Ήταν μεγάλος ο χώρος, είχαμε κάνει και την πλατεία μπροστά στο εκκλησάκι. Τι τον έπεισε τον Δούκα Τσολάκη? Εν τω μεταξύ, τα οστά του αγνώστου χριστιανού νεκρού με το κασονάκι τα έχει τοποθετήσει ο ιερέας μέσα στο ιερό της εκκλησούλας, της νιώχτης της εκκλησιάς δηλαδή. Αλλά το κασονάκι ξεκλείδωτο. Πήγε ο Δούκας ο Τσολάκης,
πήρε το κασονάκι, έφυγε πίσω από το κλεισάκι, το τοποθέτησε στην παρέα του, ανάμεσα στην παρέα του, το ξεσκέπασε, έπιανε τα οστά ένα-ένα και τα κορόιδευε. Και έλεγε τα πιο βλάσφημα λόγια που μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους. Είχε και χιούμορ όταν μιλούσε. Γελούσε εκείνος, έλεγε ανοησίες, έκανε και τις γυναίκες να γελούν. Τι μαντράχαλο τον έλεγε, επειδή είχε μεγάλα, είτε κλίμη, τα οστά της κλίμης ήταν μεγάλα, μεγαλόσωμος ήταν, τι μαντράχαλο, τι κλειφταρά τον έλεγε, τι, δεν μπορείς να φανταστείς τι έλεγε. Τα θυμόταν μετά και τα έλεγε. Λοιπόν, γελούσε ο Δούκας, έκανε και τις γυναίκες να γελούν. Ξαφνικά ακούει μια φωνή αντρική μέσα από τη Λαγκαδιά. Η Λαγκαδιά είναι το κτήμα του θείου που μου άφησε, το πρωινό κτήμα. Δούκα, Δούκα. 2-3-4 φορές φώναξε η φωνή αυτή. Είχε το γάιδερο το δεμένο μέσα στο κτήμα αυτό. Με την υποψία ότι έλυσε ο γάιδερος. Και κάποιος τον είδε και τον φωνάζει. Παίρνει το κασονάκι, το κλείνει, το βάζει μέσα στο ιερό και τρέχει να δει ποιος τον φωνάζει και αν έλυσε πραγματικά ο γάιδερος του. Μόλις μπήκε στο κτήμα του θείου μου, στο μονοπάτι, καμιά 50 μέτρα, ένιωσε ένα σπρόξιμο, όπως έλεγε μετά και λέγοντας, σαν μωρό παιδί, ένα σπρόξιμο απότομο, λέει, σαν φύσιμα γέρα. Γύρισε, θυμωμένος, να δει ποιος το σπρώχει, και είδε ολοζώντανο έναν καλόγερο. Τον περιέγραφε λεπτομερέστατα. Τα μαλλιά του, λέει, και τα γένια του, από το θυμό, σαν να ήταν ανακατωμένα, έλεγε. Και είχε μια έκφραση στο πρόσωπο πάρα πολύ αυστηρή. Ο μορφόανθρωπος λέγεται, αλλά είχε μια πολύ αυστηρή έκφραση, θυμωμένη. Το χέρι του έτσι, του λέει, άπιστε, όσο διάστημα εργάζεσαι εδώ επάνω, από το πρωί μέχρι το βράδυ τη θρησκεία κοροϊδεύεις και βλασφημάς. Και σήμερα από το πρωί με τα οστά μου τάβαλες. Αυτό ήταν. Έπεσε κάτω ο Δούκας σε κομματώδη κατάσταση, χέρια πόδια μισοπανάγητα, στραβωμένα, κουβαριασμένος έπεσε. Και του φαινόταν ότι αυτός ο καλόγερος του κεντρούσε τα χέρια του, που βεβήλωνε τα ουστά του δηλαδή, με την Αγία Λόγη. Έκλαιγε ο Δούκας με λυγμούς, πονούσε φοβερά. Φώναζε ήμαρτον, δεν το ξανακάνω. Πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, άλλος με παρέσυρε, συγχώρεσέ με, λυπήσου τα παιδάκια μου. Εκείνος κεντρούσε συνέχεια και τον μάλωνε. Δεν τον πήρε κανείς το Δούκα είδηση μία ώρα περίπου. Η μουσική έπαιζε, οι θερμιώτες χορεύαν, ο Δούκας σπάραζε μέσα στη Λαγκαδιά και έκλαιγε με λυγμούς. Όπου βγήκε η γυναίκα του σε αναζήτηση και η παρέα του. Ήταν στην παρέα μας. Καλή είδατε το Δούκα. Μαζί δεν είσαστε, είπαμε εμείς. Λέει η γυναίκα του, ναι. Αλλά μου φάνηκε, σηκώθηκε και έφυγε. Μου φάνηκε, λέει, ότι σηκώθηκε να χορέψει στη μουσική. Με κύριος, λέει, εξαφανίστηκε. Εγώ θέλω να φύγω στο χωριό, γιατί και λέει το μωρό, είχε μικρό παιδάκι. Και είπα, πει, βγήκε σε αναζήτηση. Ξαφνικά ακούσαμε φωνές. Τον βρήκαν, κουβαριασμένο, να κλαίει, να θρυνεί, τα μάτια κλειστά σαραμένα. Μόνο το μυαλό λειτουργούσε καλά. Ήταν ένα ράχος κάτω. Έβαλαν φωνές, βοήθεια, το πανηγύρι χάλασε. Όλοι οι θερμιώτες μαζευτήκαμε εκεί που ακούσαμε τις φωνές και είδαμε έναν Δούκα που έπρεπε να ξέρει άνθρωπος και βλέπει άνθρωπος αυτά τα χάλια. Πήγε πρώτα κοντά του ο γιατρός, ο Ευάγγελος Κουνέλης. Τον εξήτασε. Και θυμάμαι ποιο λέξη τι είπε. Η επιστήμη δεν μπορεί να εξηγήσει τι έπαιθε αυτός ο άνθρωπος. Μετά πήγαινε ο αστυνόμος, ο Μανώλης Τσαγκαράκης. Βρε Δούκα, τι είναι αυτά που λες, τι έπαθες. Με τα μάτια κλειστά, κύριε Μανώλη, δεν είμαι μεθυσμένος, είμαι τιμωρημένος. Βλέπω έναν καλόγερο και εντά τα χέρια μου με το μαχαιράκι που κόβω ο παπάς του πρόσφορο. Δεν ήξερα να πει Αγία Λόγη, το μαχαιράκι. Αλλά τι άλλο βλέπεις. Μια σιγή γύρω ύστερα από τόσα άτομα είχαμε όλοι αποστομωθεί και σαν να είχαμε βουβαθεί από την τρομάρα μας. Βλέπω και δύο γυναίκες. Ρωτάει ο στήρα μου, ποιες είναι. Η μία είναι η Παναγία. Η άλλη είναι η Αγία Παρασκευή. Να, λέει η Παναγία στον καλόγερο, φθάνει πια. Τώρα στη θέση σου. Και μου λέει η Παναγία, θα γίνεις καλά για το χατήρι των παιδιών σου. Θα πάψεις να είσαι άθεος. Θα πάψεις να βλασφημάς συνέχεια τη θρησκεία. Να νηστεύσεις, να κοινωνήσεις. Φόρεσε και μαύρο πουκάμισο 15 μέρες.
και να ανεβαίνει όταν μπορεί να ανάβει το καντιλάκι μου. Σα στήσαμε κυριολεκτικά όλοι μα. Και είπαν οι επίτροποι, και ο Τσενγκράκης ο Μανώλης, ο αστυνόμος, μήπως πεθαίνει αυτός ο άνθρωπος και όπως οι τύποι θάνατοι βλέπουν οράματα, βλέπει και αυτός οράματα, έκλειγε η γυναίκα του φώνησε να τον κατεβάσουμε στο χωριό. Είχε μια νεμόσκαλα εκεί στο κλεισάκι που είχαμε χτίσει, από την κρέμα που το χτίζαμε δηλαδή, έβαλαν δύο καρπέτες απάνω, την έκαναν φορείο και τον φόρτωσαν τον Δούκα, αλλά την ώρα που τον φόρτωσαν, είπε ο Δούκας, μην με κατεβάζετε στο χωριό, αφήστε με εδώ, είπε η Παναγία, ολομόναχον όλη τη νύχτα, να μάθω τι μυστήριο κρύβει αυτός ο τόπος. Αυτό που είπε ο Δούκας, το πιστέψαμε βέβαια, αλλά κανείς δεν σκέφτηκε να τον αφήσει ολομόναχον, διότι είπαμε μπορεί να πεθάνει. Να πεθάνει μες στο κτήμα. Η γυναίκα του έκλαιγε, τραβούσε τα μαλλιά της, φώναζε, είχαμε να στατωθεί. Το πανηγύρι χάλασε, τελείως χάλασε. Το κατεβάσαμε στο σπίτι. Αμέσως πήγε ο παπάς για να τον κοινωνήσει, σου είπε να πεθάνει. Εκεί συνήλθε λίγο, τα μάτια του τα άνοιξε, αλλά όχι να συνέλθει τα χέρια και τα πόδια, όχι. Και τα είπε λεπτομερώς στον παπά, κλαίγοντας σαν μωρό παιδί. Σε τρεις μέρες τον κάναμε καβάλα σε ένα γάιδαρο, και τον ανέβαζαν επάνω όπως ήταν στα χάλια του. Λίγο είχε συνέλθει, μόνο και μόνο να προσκυνήσει την Παναγία. Και νίστεψε τρεις μέρες, δεν έφαγε και τον κοινώνησε ο παπάς. Σε 15 μέρες συνήλθε. Καλά. Και κατέβηκε στην αγορά. Αμέσως οι άπιστοι άρχισαν το κορόιδεμα. Και τότε αυτός ο πρώην άθεος και βλάσφημος έκλαιγε σαν μωρό παιδί και έλεγε: σιωπή, παιδιά. Αυτό που δεν πιστεύουμε, που δεν, και εγώ που δεν πίστευα. Το είδα με τα μάτια μου, το έπιασα με τα χέρια μου. Υπάρχει Θεός, υπάρχουν Άγιοι και να με σταυρώσουν. Σαν τον Χριστό θα το υποστηρίζω μέχρι να βγει η ψυχή μου. Λοιπόν, όσοι τον είδαμε αυτό που έπαθε, πιστέψαμε ότι κάτι υπερφυσικό έπαθε. Όσοι δεν τον είδαν, ιδίως οι άπιστοι δηλαδή, οι φίλοι του οι άπιστοι, έλεγαν «Δεν βαριέσαι, μεθυσμένος θα ήταν». Πέρασαν από τότε 15-20 μέρες περίπου. Μαθαίνουμε ξαφνικά ότι η Παρασκευή Δουργούνα, μία μεσήλεξη, πέθαινε. Είχε το ρόχο του θανάτου και στο πλάι της οι τρεις κόρες της έκλαιγαν και περίμενε να ξεψυχήσει η μάνα τους. Όπως ήταν έτσι η αφασία, είδε έναν καλόγερο. Της σταύρωσε και της είπε «Θα γίνεις καλά, θα ζήσεις αρκετά χρόνια ακόμα». Και το ρώτησε «Ποιος είσαι, πάτερ?» Ποια ως τα βρέθηκαν στις καριές, είναι δικά μου, είμαι Άγιος. Θα γίνεις καλά και να ανεβείς να προσκυνήσεις. Εκεί που περίμεναν οι κόρες της να ξεψυχήσει, άνοιξε τα μάτια της και τους είπε καθαρά αυτό που είδε. Μετά από τρεις μέρες, ανέβηκε με τις κόρες της, μάλιστα τις συνόδεψαν και όλες οι γειτόνισσες, συγκινημένες, και πίστεψαν όλες ότι κάτι ήταν Άγιος πραγματικά αυτό που είδε η Παρασκευή Δουργούνα, αφού ήταν ετοιμοθάνατη και έγινε καλά. Και ανέβηκε με τα πόδια στις καριές και προσκύνησε. Όταν το έμαθα εγώ, πάρα πολύ συγκινήθηκα και ήλπισα να γίνω καλά, διότι ένα χρόνο υπέφερα από το στομάχι μου. Όσα φάρμακα κι αν άπαιρνα, δεν γινόμουν καλά. Και μάλιστα είχε δώσει ραντεβού ο Άγγελος, ο άντρας μου δηλαδή, με έναν γιατρό ακτινολόγο από τη Μεκυλίνη, λεγόταν Λιγερός, επιθετό του, να πάω να κάνω ακτινογραφία. Και εγώ φοβόμουν, τι θα δείξουν οι ακτίνες. Πήγαινε και στο κακό ο νους μου, μην έχω κάτι κακό δηλαδή. Και καθυστερούσα να κάνω ακτινογραφία. Αμέσως πήρα τη γυναίκα του Τσολάκη, μόνη μου φοβόμουν να ανεβώ. Πήρα κεριά, πήρα μιλαδάκι και ανεβήκαμε πάνω στο ξοφλισάκι. Άναψε με τα κανδύλια, άναψε το κεράκι μου, πήρα το καστονάκι, το άνοιξα. Θυμάμαι, έπαιρνα τα οστά ένα-ένα και τα φιλούσα και έκλαιγα. Τα έβριχα με τα δάκρυα μου και έλεγα: ποιος είσαι, γλυκέ μου, Άγιε. Πιστεύω ότι είσαι Άγιος. Όπως γιάτρεψες την Παρασκευή του Δουργούνα, γιάτρεψε και εμένα. Μην πεθάνω και αυτό το παιδάκι μου, ορφανά που είναι τόσο μικρά ακόμα. Έκλαψα, φιλούσα τα οστά. Μετά κατέβηκα από το βουνό. Αρχίσαμε να κατηγορούμε με τη Μαρία και κατέβηκα ένα ράκος, ταλαιπωρημένη. Η συγχωρημένη μητέρα μου στα χάλια που με είδε με μάλλον, ήταν πολύ αυστηρή. Αφού σε τέτοια χάλια, λέει, πήγες προσκυνήσεις, κατέβαινε νωρίς νωρίς, τι ώρα είναι αυτή. Εγώ, αφενός που με μάλλον η μητέρα μου και αφετέρου που φοβόμουν τι θα δείξουν οι ακτίνες την επαύριο που θα έκανα ακτινογραφία,
Κοιμήθηκα κλαίγοντας. Μάλιστα δεν έφαγα τίποτα. Προσποιήθηκα ότι πονάει το κεφάλι μου και κοιμήθηκα νηστικιά. Ήταν 14 Οκτωβρίου, ξημέρωμα 15 του 59. Βλέπω στον ύπνο μου αυτή τη βραδιά, σαν να ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι και ανοίγει η πόρτα του δωματίου και μπαίνει ένας ιερωμένος, αλλά όμως με τα άμφια, όπως εν ώρα λειτουργίας. Ήρθε κοντά μου. Είμαι Άγιος και θα κάνω πολλά θαύματα. Και απλώνοντας το χέρι του, σταύρωσε το στομάχι μου τρεις φορές λέγοντας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μετά στάθηκε για λίγο, σαν κάτι να σκεπτόταν. Θεωρώ πως τον βλέπω. Και γυρίζει και μου λέει μετά, «Βασιλική, είσαι καλά. Προχώρη, προχώρη, μη δηλιάσεις. Εγώ θα μεσητεύω στον Κύριο για σένα». Ξύπνησα. Ραφαήλ. Ραφαήλ, ο άγνωστος χριστιανός που βρήκαμε. Έγραψα το όνομα, μην το ξεχάσω. Το πρωί, μου φαίνεται ότι ήταν 3 η ώρα ξημέρωμα. Το πρωί, πήραμε το πρωινό μας, εγώ, ο Μακαρίτης, ο σύζυγός μου, η μάνα μου και η θεία μου. Τα παιδιά κοιμόταν. Και είπα το όνειρο που είδα. Συγκινήθηκαν πάρα πολύ. Τους είπα εγώ δεν θα πάω να κάνω κτηνογραφία, γιατί θα χαλάσει η καρδιά του εφόσον με σταύρωσε. Άλλωστε, αισθανόμουν και το στομάχι μου καλά το πρωί. Ούτε καούρες είχα όπως άλλες φορές, ούτε ξυνήρες, ούτε τίποτα. Δεν πήγα να κάνω ακτινογραφία. Πέρασε δηλαδή αυτή η πάθηση που είχα. Άρα είπα το όνειρο. Λέει ο Άγγελος, Ραφαήλ το λένε, αλλά μην πει σε κανέναν τίποτα. Να δούμε, θα δει κι άλλο το όνομα αυτό. Μην μου λέει οι άπιστοι στην αγορά που κοροϊδεύουν ότι τον βαφτίσαμε και τον βγάλαμε και Ραφαήλ. Και αρχίζουν τα κοροϊδέματα. Δεν θα πω σε κανέναν. Εκεί που το συζητούσαμε, μπαίνει μέσα η Μαρία Τσουλάκη. Του Ιδούκα, η γυναίκα δηλαδή. Σαν ταραγμένη λίγο. Της λέει ο Άγγελος, Μαρία, γιατί φαίνεσαι ταραγμένη. Ξέρω κι εγώ τι έπαθα. Είδα ένα όνειρο. Περίεργο. Τι είδες, Μαρία? Είδα μια μαυροφόρα γυναίκα στον ύπνο μου. Σαν να ήμουν στις καριές, στο κλεισάκι που χτίσατε. Και βλέπω μια μαυροφόρα γυναίκα και μου λέει, Μαρία, τα οστά που βρέθηκαν μέσα σε αυτό το κλεισάκι ανήκουν σε έναν καλόγερο που ζούσε στο μοναστήρι μου και τον έσφαξαν οι Τούρκοι. Το όνομά του είναι Ραφαήλ. Να πάτε στους πύργους, στον παπά Παχώμιο, να του πείτε να ανεβεί, να λειτουργήσει το κλεισάκι και να μνημονεύσει τα οστά με το όνομα Ραφαήλ, όχι αγνώστου νεκρού. Μείναμε άναυδοι. Βλεπόμαστε. Λέει, γιατί βλέπεστε? Το είδα, το έχω και γραμμένο. Λέει ο Άγγελος, Μαρία, βλεπόμαστε γιατί το ίδιο όνομα είδε η Βασιλική σήμερα ξημέρωμα. Ραφαήλ. Τώρα ποιος θα πάει στο πατέρα Παχώμιο? Δεν είχαμε στενές φιλικές σχέσεις μαζί. Ήταν το πρωινό χωριό. Σκέφτηκα εγώ, λέω, η κυρία Βεργενιό. Ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία είχε πολύ φιλικές σχέσεις μαζί του. Και ήταν και πολύ καλή χριστιανή. Θα πάω, λέγω εγώ, να της το πω, να μην πει σε κανέναν τίποτα και να κατεβεί στους πύργους να τον αφαίρει στον πατέρα Παχώμιο. Πήγα μέσα στο σπίτι της Βυργινίας και της το είπα. Την παρακάλεσα, δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Λέει, σύμφωνη, με στεναχωρήσε. Κατέβηκε στον πατέρα Παχώμιο την ίδια μέρα και του είπε. Ο πατήρ Παχώμιος, όπως μας είπε ο ίδιος, αμφέβαλε για το όνομα. Αμφέβαλε. Πιστεύω το όνειρο, αλλά Ραφαήλ, περίεργο λέει όνομα, αμφέβαλε. Την επομένη, πάντως υποσχέθηκε, άντε θα είναι μόνο να λειτουργήσω, είπε. Την επομένη, όπως μας είπε ο ίδιος, είχε ξυπνήσει. Βρισκόμουν, λέει, μεταξύ ύπνου και ξύπνου, μέσα στο κελί του. Τον είδε μπροστά του, με τα άμφια, όπως την ώρα λειτουργίας. Δεν ήμουν κοιμισμένος, λέει. Έτσι βυθισμένος. Και του λέει, Παχώμη, το όνομά μου είναι Ραφαήλ. Να μην αμφιβάλλεις καθόλου, γιατί Ραφαήλ με λένε. Οι Τούρκοι με, εκεί στις καριές, λέει, ήταν μοναστήρι και εγώ ήμουν ηγούμενος. Οι Τούρκοι με έσφαξαν, αφού με έκαναν τα πιο φοβερά βασανιστήρια προηγουμένως.
ανέβανα και λειτουργήσω στο Κυσάκι και να μνημονεύσει το όνομα, τα οστά μου με το όνομα Ραφαήλ. Είμαι μεγαλομάρτης, του λέγει. Θέλω εικόνα και ακολουθία. Και απαντάω από τις παχόμενες, ναι, Άγιο Ραφαήλ, θα την παραγγείλω στο Γιώργο. Ναι, και την ακολουθία μου μαζί, του είπε. Συνήθα, λέει, όπως μας έλεγε, έκλαιγε από τις παχόμενες και το έλεγε. Συνήθα, λέει, σταυροκοπήθηκα, έκλαψα και αμέσως ανέβηκε στις καριές, λειτουργήσε. Και μάλιστα, όταν τέλειωσε η λειτουργία, ανέβηκαμε καμιά δεκαριά γυναίκες. Όταν μάθαμε όταν ανέβηκε από τις παχόμενες επάνω, όταν τέλειωσε η λειτουργία, με δάκρυα στα μάτια, μας εξιστόρισε αυτό που είδε. Ο πατήρ Παχώμιος, ο πατήρ Ευθύμιος, δεν πίστευε τις θερμίες ή και να πίστευε, δεν έκανε πως δεν πίστευε. Από εγωισμό, με τον κοροϊδεύουν οι άπιστοι. Λέγω την πραγματική αλήθεια. Οπότε, την επόμενη μέρα, μαθαίνουμε ξαφνικά ότι μέσα στην αγορά οι άπιστοι κοροϊδεύαν τον Κώστα Τσαλίκη. Ήταν ένας ευσεβέστατος άνθρωπος, μεσήλιξ. Ρωτούσε, λέει, τους μορφωμένους, εσείς που είσαστε γραμματιζούμενοι, δώστε μου την εξήγηση. Πήγα στο κλεισάκι αυτό που έχουν χτίσει στις καριές και προσκύνησα, άλεψα και κεράκι και είδα κάτι οστά μέσα σαν χερσονάκι. Τα φίλησα και είπα, ποιος να ήσουν, άραγε, πώς να σε λέγανε. Το βράδυ όταν πήγα να κοιμηθώ, λέει, δεν είχα κοιμηθεί ακόμα, ακούω μια φωνή στα αυτιά μου μέσα, σαν να φώναξε κάποιος από το παράθυρο μου, λέει. Αλλά δυνατή φωνή, Κώστα, Κώστα, το όνομά μου που θέλεις να μάθεις είναι Ραφαήλ. Άρα γιατί να σημαίνει το όνειρο αυτό. Τον είπαν λοιπόν, μάλιστα ένα παιδί πήγαινε τότε στο γυμνάσιο ακόμα και λέει Μπαρμπακοστή, ο ταξιάρχης δεν ήταν. Ξέρω κι εγώ, λέει, τα οστά αυτά φίλησα, λέει, και είπε το όνομα που θέλεις να μάθεις είναι Ραφαήλ. Εγώ δεν παρακάλεσα τον ταξιάρχη να πω τι τον λένε, αφού ξέρω, λέει, τι τον λένε τον ταξιάρχη. Ναι. Λοιπόν, ο πατήρ Παχώμιος όμως, όταν επέστρεψε από την λειτουργία, μας είπε ο ίδιος, μία συνταξιούχος καθηγήτρια από τους πύργους θερμής, η κυρία Ευγλωτίας Βρόνου, ευσεβέστατη, υπέφερε από κάτι, δεν ξέρω τι πάθηση είχε. Και μεσοκοιμισμένη όπως ήταν στο δωμάτιό της, είδε μπροστά της έναν καλόγερο. Και της είπε, ανέβα να προσκύσεις καριές, να προσκυνήσεις τα οστά που βρέθηκαν, γιατί ανήκουν σε μένα και εγώ είμαι Άγιος, το όνομά μου είναι Ραφαήλ. Δηλαδή, μέσα σε δύο μέρες, πέντε άτομα είδαμε το ίδιο όνομα. Από τότε άρχισε να παρουσιάζεται σε πάρα πολλά άτομα. Παρουσιάστηκε μετά από εμάς στην ανιψιά του παπά της Θερμής, που η οποία λεγόταν Μεσίνη Καρδοπούλου. Και επειδή ο θείος της ο παπάς δεν μπορεί να πίστευε, είχε επηρεαστεί η κοπέλα κι αυτή και κορόιδευε. Έλεγε, τώρα βαφτίσαν και αυτόν τον άγνωστο χριστιανό νεκρό και τον βγάλα Ραφαήλ. Και τον βλέπει στον ύπνο της, την έπεισε από τον μπράτσο και την ξετίναξε και της έλεγε Ραφαήλ, Ραφαήλ, Ραφαήλ το όνομά μου. Μην ξανακοροϊδέψεις, να με πιστεύεις γιατί είμαι μεγαλομάθης και εγώ πάντα θα σε βοηθώ, της είπε. Γιατί η αρχή πρέπει να τη λεχθεί έτσι να πούμε λεπτομερέστατα και μετά προληπτικά. Λοιπόν, άρχισε να παρουσιάζεται όπως σας είπα σε μικρούς, μεγάλους, μπρομένους, αμόρφωτους, να λέει την ιστορία και να λέει το όνειρο του ενός βεβαίωνε ή συμπλήρωνε το όνειρο του άλλου. Και ο δεσπότης, ο Μακαρίτης, διέταξε τον ιερέα της Θερμής να παίρνει καταθέσεις. Όποιος έβλεπε όνειρο ή όραμα ή θαύμα Ιάσιος, διότι άρχισε να χαίρεται θαύματα Ιάσιος, ο Άγιος Ραφαήλ. Ναι. Όποιος έβλεπε να κάνει μια κατάθεση με την υπογραφή του. Και όποιος δεν ξέρει γράμματα, να υπογράφουν δύο μάρτυρες. Έτσι και έγινε. Λοιπόν, ο Άγιος Ραφαήλ έλεγε ότι στις καριές υπήρξε μοναστήρι και εγώ ήμουν ηγούμενος στο μοναστήρι αυτό. Αλλά όταν οι Τούρκοι πήραν τη Λέσβο, δεν πήραξαν το μοναστήρι μας αμέσως. Δεν το πήραν είδηση πάνω στο βουνό, ένα φτωχό μοναστηράκι, λέει. Όμως μετά από μερικούς μήνες έγινε ένα κίνημα στο χωριό με την προτροπή των Φράγκων. Οι Φράγκοι υποσχέθηκαν ότι θα στείλουν καράβια με στρατό και πολεμοφόδια για να ελευθερώσουν τη Λέσβο. Αλλά μας εξυπάτησαν
Μας ξεγέλασαν οι Φράγκοι. Ούτε στρατό έστειλαν, ούτε καράβι, ούτε πολεμοφόδια. Και έτσι το κίνημά μας πήγε μέσα στο αίμα των χριστιανών. Οι Τούρκοι με την υποψία ότι οι χριστιανοί που είχαν βγει στα βουνά, γιατί είχαν βγει πολλοί αντάρτες στο βουνό για να βοηθήσουν τους Φράγκους δηλαδή, με την υποψία ότι έβρισκαν άσυλο στο μοναστήρι αντάρτες, ανέβηκαν το 1463 ήταν, 9 Απριλίου κατεστράφει το μοναστήρι μας από τους Τούρκους και ανέβηκαν οι Τούρκοι όμως τη Μεγάλη Παρασκευή, την ώρα του εντεφέσμου του Χριστού. Είχαν μαζί τους έναν Γερμανό μισέλληνα και φιλότουρκο γιατρό, κακούργο άνθρωπο, τον Dr. Schweitzer. Αυτός τους έβαλε την υποψία στο μυαλό ότι οι χριστιανοί αντάρτες έβρισκαν άσυλο στο μοναστήρι και ότι είχαν αναμειχθεί στο κίνημα και οι καλόγεροι και οι πλούχοντες του χωριού. Ανέβηκαν λοιπόν τη Μεγάλη Παρασκευή στο μοναστήρι την ώρα του ενταφιασμού του Χριστού. Συνέλευαν τον προϊστό οικογενειακός, το διδάσκαλο και τους καλογύρους. Αρχικώς έγιναν οι ανακρίσεις ποιος ήταν υπαίτιος του κινήματος και που κρυβόταν οι αντάρτες. Κανείς δεν ομολόγησε. Όλοι έλεγαν «δεν γνωρίζομαι». Από το Μέγα Σάββατο, είπε ο Άγιος Ραφαήλ, άρχισαν τα μαρτύρια. Πρώτο θύμα, το ενδεκάμινο αγοράκι του προϊστού, ο μικρός Ραφαήλ. Έτσι το είχα βγάλει. Το άρπαξαν την αγκαλιά της μάνας του, το έριξαν κάτω, το ποδοπάτησαν και πολτοπίζαν το κεφαλάκι του. Δεύτερο θύμα, η 12χρονη κορού του προϊστού, την οποία έκαψε ζωντανή σε ένα πιθάρι που ήταν στο προάβιο. Τρίτο θύμα, μια ανεψιά του προϊστού, 15χρονη ορφανή η Ελένη, την οποία κακοποίησαν και πέθανε από τους πόνους και από την αιμορραγία. Συνεχεία, ο δάσκαλος, ο προϊστός, ο διάκονος μου Νικόλαος, ένας καλόγερος, ο πατής Σταύρος, πρόλαβε και ξέφυγε, κρύφτηκε σε μια σπηλιά και ο επιστάτης του μοναστηριού ακίνδυνος. Αλλά και αυτοί δεν είχαν πιο καλό τέλος. Μετά, λέει, τους έπιασαν και αυτούς οι Τούρκοι και τους σκότωσαν. Εμένα, λέει, με βασάνιζαν από το Μέγα Σάββατο ως την Λεποδευτέρα τα μεσάνυχτα. Αρχικώς έπιασαν τα χέρια μου με τις υποκοπάνους των όπλων. Μετά έβγαλαν τα μάτια μου. Με κινούσαν με τις λόγχες. Με έκαναν τα πιο φοβερά βασανιστήρια 3 μέρες συνέχεια. Τελικά με κρέμασαν ανάποδα σε μια καρυδιά που ήταν στο προάβλιο του μοναστηριού και με έσφαξαν με το πριόνι μέσα από το στόμα. Πέταξαν έτσι η αγώνα μου βουτυγμένη μέσα στο αίμα. Μετά ανακοίναξαν το μοναστήρι με δυναμίτιδα και έφυγαν. Μάλιστα ένα παιδί 12 χρονών, ο Κώστας Ψηρούκης, είδε στον ύπνο του και πώς ανατινάχθηκε το μοναστήρι. Και ξύπνησε ουρλιάζοντας, κλαίγοντας, σαν τρελό. Και το πήγε η μητέρα του μετά στον παπά και το διάβαζε. Φοβήθηκε. Λοιπόν, τη Λαμπροτρίτη δεν υπήρχε τίποτα πια στις καριές, μόνο τα ερείπια του μοναστηριού μας, λέει, που κάπηζαν ακόμα και τα κατακριουργημένα από τους Τούρκους κορμιά μας, τα βουτυγμένα μέσα στο αίμα. Τη νύχτα της Λαμπροτρίτης ανέβηκαν από το χωριό μερικές γυναίκες τολμηρές, καλές χριστιανές, με ένα γέροντα ιερέα του πατέρα Σάβα. Κατέβηκαν και από το βουνό ο πατήρ Σταύρος, ο καλόγερος και ο επιστάτης Ακίνδυνος και μας ενταφίασαν. Εμένα ως ηγούμενο μέσα στα ερείπια της εκκλησίας, της γραμμισμένης, και τους άλλους στο προάβριο. Δεν ήταν όμως που ήταν πεταμένη η αγώνα μου, λέει, για να την βάλουμε στον τάφο μου. Γιατί αυτό βρήκατε τα οστά μου χωρίς τη αγώνα μου. Σκάψετε εκεί που με έσπαξαν. Εκεί είναι πεταμένη η αγώνα μου. Και έδειχε το σημείο όπου ήταν πεταμένη η αγώνα, εκεί που τον έσπαξαν δηλαδή. Και έλεγε, εδώ είναι η τάφη και των άλλων μαρτύρων. Σκάψετε να τους βρείτε. Το ένα όνειρο συμπλήρωνε του άλλου το όνειρο. Θαύματα οι άσιος γινόταν συνέχεια. Μετά ο δεσπότης έπαιρνε καταθέσεις τώρα, ο Μητροπολίτης. Μετά είπε ο Άγιος Ραφαήλ σε ένα παιδί 14 χρονών, το γονικό φύκια. Ήταν ο πατέρας του πολύ άρρωστος, ήταν εντατική, τον είχε για να τον πεθάνει δηλαδή. Είδε λοιπόν το παιδί αυτό, τον Άγιο Ραφαήλ και του είπε «Θα γίνει καλό ο πατέρας σου και εγώ είμαι ο Άγιος Ραφαήλ, ήρθα εδώ στη Λέσβο ως πρόσφυγας από τη Μακεδονία όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη στις 14 Μαρτίου
354, του είπε. Όσον αφορά, του είπε, για την Ελένη Κεγλάρη, μια γειτόνισσα η οποία υπέφερε από καρκίνο των οστών και πονούσε πάρα πολύ, ή θέλει με Θεού να την πάρει κοντά του, λέει, αλλά εγώ θα με συντεύσω να τη σπάψουν οι πόνοι φοβεροί που έχει. Λοιπόν, ο πατέρας του φύγει και έγινε τελείως καλά, που τον είχε για θάνατο, και οι πόνοι της και η Ελένη Κεγλάρη σταμάτησαν αμέσως. Πέθανε μετά από ένα μήνα, αλλά με το χαμόγελο στο στόμα δεν πονούσε καθόλου. Και τα γόνια συνεχίστηκαν. Οπότε βλέπω εγώ στον ύπνο μου τον Άγιο Ραφαήλ και μου λέει, σήκω να πας στη Μητρόπολη να πεις την ιστορία μου. Ήταν όταν τον είδα τέλος Νοεμβρίου 1959 ακόμα. Ακόμα δεν πίστευε ότι ο Δεσπότης, ο παπάς της Θερμής, πίστευε, αλλά έκανε πως δεν πίστευε, για να μην τον κοροϊδεύουν οι άπιστοι. Και από τους κατοίκους της Θερμής, να πούμε, το 50% πίστευε, οι άλλοι δεν πίστευαν, κοροϊδεύαν. Λοιπόν, μου λέει, σήκω να πάω στη Μητρόπολη να πεις την ιστορία μου. Και μου δείχνει δύο διόπτρες και μου λέει, έλα να δεις τη φυγή μας από την Αλεξανδρούπολη. Και βλέπω, δεν θα το ξεχάσω, μια παραλία αναστατωμένη, ένας κόσμος, οι άνθρωποι έτσι, σαν πανικόβγητοι, κατατρομαγμένοι, αλλά μέσα στη θάλασσα ένα πλοιάριο, όπως της παλιάς εποχής, ασφιχτικά γεμάτο από τρομαγμένα πρόσωπα. Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά καθόταν ένας μικρός όμως καλόγερος και έσφυγε στην αγκαλιά του την εικόνα της Παναγίας. Και ένας άλλος μεγαλός όμως καλόγερος, υψηλός, μιλούσε και τους έδινε θάρρος. Και όλοι είχαν στυλωμένο το βλέμμα τους σε αυτόν τον καλόγερο τον υψηλό, σαν να ζητούσαν στήριξη στο βλέμμα του και στα λόγια του δηλαδή. Μου λέει, Βασιλική, η ώρα της φυγής μας από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Βάλαμε πλώρη για τη Λέσβο. Ήταν 14 Μαρτίου, μια ανταριασμένη νύχτα, 1454. Και το σαπιοκάραβο που μπήκαμε, λέει, μας πέταξε, ήταν κουρτουνιασμένη από τη νύχτα, λέει, ναι, και μας πέταξε στην παραλία της Θερμής. Και κάνει τα χέρια του έτσι. Βγήκαμε, πρόσφυγες, κατατρεγμένοι, φτωχοί. Πού θέλαμε να πάμε? Ζητήσαμε μέρος να μονάσουμε. Και οι προύχοντες του χωριού, ο προεστός Βασίλειος και ο διδάσκαλος Θεόδωρος μας οδήγησαν στο μοναστήρι των Καριών. Επειδή δε πρόσφατα είχε πεθάνει ο ηγούμενος που λεγόταν Ιγνάτιος, έκαναν εμένα ηγούμενο που είμαι μορφωμένος. 9 χρόνια ζήσαμε ειρηνικά, λέει. Μετά ήρθαν οι Τούρκοι, πήραν τη Λέσβο και μετά, εξαιτίας του κινήματος που έγινε, οι Τούρκοι έκαψαν το μοναστήρι μας, τον ατίναξαν μάλλον, και εμείς έχουμε υποστεί τον πιο φοβερό μαρτυρικό θάνατο. Σήκω να πάω στη Μητρόπολη να πεις την ιστορία μου. Ξύπνησα. Σκέφτηκα, αφού ο Δεσπότης δεν πιστεύει ακόμα. Τι να πω να πω στη Μητρόπολη. Εν τω μεταξύ ο Δεσπότης είχε στείλει τον Κατζηρούλη, θα στα λέγω με χρονολογική σειρά, να μας κάνει μια ανάκριση όλους και να βγάλει το πόρισμα ο Δεσπότης μετά, να πάρει καταθέσεις. Και ο Κατζηρούλης πήγε στο κελί του παπά και μας ειδοποίησε. Ο παπάς να κατηγορούμε όλοι οι ονειρευθέντες. Και όσοι είχαν δει θαύμα Ιάσιος δηλαδή. Κατηγορήκαμε όλοι. Φόραξα πρώτα εμένα στο κελί. Είπα όσα ήξερα μέχρι τότε δηλαδή. Θυμάμαι, ήταν μαζί και ενσωματεύσα τη Μητρόπολη. Από όσα είπα, το 1/10 τα ξαναέλεγε ο Κατζηρούλης. Δεν έγραφε ο γραμματεύς ο άνθρωπος. Και είπα εγώ, πάτε Νικόδημε, δεν θα ανεβείτε στις σκαλιές να δείτε. Λέει, δεν με παίρνει η ώρα. Μου φάνηκε πολύ περίεργο. Μάλιστα τον είπα, καλά λέγω, σε μια υπόθεση πολιτικής φύσεως, πηγαίνει ο Ειρηνοδίκης όπως έχω ακούσει και κάνει αυτοψία. Εσείς λέγω που σας έστειλε ο Μητροπολίτης να βγάλετε το πόρισμα μιας τέτοιας υποθέσεως ιερής και σπουδαίας, δεν θα ανεβείτε επάνω. Λέει, όχι, λέει, δεν μπορώ, δεν παίρνει η ώρα. Αμέσως κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήρθε με σκοπό να βγάλει ένα σωστό πόρισμα, αλλά για να διαψεύσει αυτή την ιερή υπόθεση. Βγήκα έξω και δεν έφυγα. Περίμενα. Μετά από μένα μπήκε η Μυρσίνη Δουργούνα. Βγαίνει η Μυρσίνη σε λίγο με τα κλάματα. Μου λέει, Βασιλική, αυτός είναι άπιστος. Από όσα είπα, τίποτα δεν έγραψε. Παρά με ρωτούσε συνέχεια, μήπως σας συμβούλεψε η Βασιλική Ράγια να τα πεις. Μετά από τη Μυρσίνη, λέω, κάθισε, μη φίλης.
Μπήκε ο Νίκος Φίγιας, το παιδί. Τα είπε όλα λεπτομερώς, ότι ο πατέρας ήταν άρρωστος, δημοθάνατος, ότι έγινε καλά με θαύμα του Αγίου. Βγαίνει και αυτό κλαίγοντας το παιδί. Κυρία Βασιλική, λέει, δεν έγραψε τίποτα, παρά με ρωτούσε συνέχεια, με διέκοπτε, λέει, ότι αυτά που είδες τα είπε στη Βασιλική Ράγη, μήπως εκείνη σου έβαλε τα πεις. Είπα κι εγώ, τα είπα, εφόσον ονειρεύομαι, μέσα σε ένα ξένο κτήμα ορισμένα πράγματα. Δεν θα τα πω βέβαια στη Βασιλική Ράγη. Μήπως εκείνη σου είπε να τα πεις κλπ. Κατάλαβα. Ο Δούκας, εκνευρισμένος, λέει, να πω λέει μέσα, εάν τα κάνει αυτά και σε μένα, θα μαλώσουμε. Θα βάλω φωνές και θα μαλώσουμε, λέει ο Δούκας. Λέω, παιδιά, ακούστε με. Ήταν και ο Θωμάς Γιαβρίμης. Ο Θωμάς Γιαβρίμης είχε ένα γιο ο οποίος είχε πάθει, όχι νευρασθένεια, ψυχοπάθεια. Και ήθελε να πάει να σφάξει τον εξάδελφό του. Τους λεγόταν Γιαβρίμης και ο εξάδελφός του. Και τον είχαν δεμένο με το σκοινί. Γιατί έλεγε να πω ότι είχε μανία κατά διώξεως. Και το μικρότερο αδελφάκι του ήταν 12 χρονών, λεγόταν Ευθύμης. Βλέπει τον ύπνο του έναν καλό ήρωα και του λέει: πες τον πατέρα σου, λέει, μην πάει το Θανάση στο Δαφνί, θα τον γιατρέψω εγώ. Λέει: ποιος είσαι παππού εσύ, τον είπε. Λέει: είμαι ο Άγιος Ραφαήλ. Τα οστά που βρέθηκαν στις καρδιές είναι δικά μου, είμαι Άγιος. Είπε το όνειρο το παιδί, δεν το πίστεψε κανείς. Οπότε ο τρελός έπαθε μία κρίση και πάνω στην κρίση έβλεπε έναν καλόγερο του σταυρώνει και φώναζε «Πατέρα, πατέρα, τάξη πατέρα, βλέπω έναν καλόγερο και με σταυρώνει, είναι ο Ραφαήλ». Ο καλόγερος αυτός, ο Ραφαήλ φώναζε. Μετά έταξε ο πατέρας του, ήταν βοσκός, να σφάξει ένα πρόβατο και να το μοιράσει στους φτωχούς. Πετά ο τρελός έπεσε σε ένα ύπνο, ένα μύθαργο. Κοιμόταν συνέχεια 12 ώρες. Ξύπνησε τελείως καλά. Και μέχρι τώρα βουσκάει το κοπάδι του στο βουνό τελείως καλά. Ήταν και αυτός, τρελός κατάθεση δηλαδή, ο πατέρας του. Οπότε λέγω, παιδιά, ακούστε με. Δεν θα μπει κανείς μέσα να πει τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος έχει μια υποψία ότι σας σύμβουλεψε εγώ και ότι εγώ είμαι απατεώνας και σας λέω να πείτε ψέματα. Λοιπόν, πού θα πάμε, θα τα πούμε. Στο δεσπότη των ίδιων. Όχι στο Κατζηρούλι. Εντάξει, λέει, φεύγουμε. Μπρος. Μάλιστα, ο Δούκας είπε, άντε μπω μέσα και αρχίσουμε τον καβγάλι και μας ακούσε θερμή μισή. Άμα δεν πιστέψει, λέει ο Δούκας. Τους έδιωξα. Μπρος να φύγουμε. Λοιπόν, ξαναμένω μέσα εγώ. Άμα ξαναμπήκα μέσα, αξίζει να το πω αυτό. Τη ζωή ήταν. Τη ζωή ήταν, ναι. Ξαναμπαίνω μέσα εγώ. Λέγω, Πάτρι Νικόδημε, ξέχασα κάτι να σας πω και ήθελα να σας το ξαναπώ. Λέει, α, δεν χρειάζεται άλλο, όσα είπατε αρκετά. Όχι, λέω, αυτό χρειάζεται, περισσότερο απ' όλα. Τι θα μου πείτε, έτσι, ότι είτε θέλετε, είτε δεν θέλετε, θα αναγνωριστεί ως Άγιος, Άγιος Ραφαήλ, γιατί είναι Άγιος. Και εσείς, λέγω, που λέτε, μακάρι οι μηδόντες και πιστεύσαντες, θα βάλετε το χέρι σας στον τύπο των ήλων και θα πιστέψετε. Αλλά λυπούμε πάρα πολύ που είστε και αρχιμαντρίτης και είστε άπιστος. Με κοίταξε καλά, καλά. Ναι, αυτό που σας λέγω. Ο δε παπάς μας τραβούσε το χέρι του και δεν μιλούσε. Γιατί δεν μιλάς εσύ, λέγω, πάτερ. Ξέχασες τι έπαθες. Και λέγω εγώ τι έπαθε μπροστά. Με κοιτούσε μονάχο και τσιρούλης. Διότι τον πήραξαν οι άπιστοι και τον είπαν: τώρα που έγινε καινούργια εκκλησιά, θα ανεβαίνει τακτικά να κάνει λειτουργίες, να πληρώνεσαι. Και λέει: εγώ ανεβώ εκεί επάνω να σπάσω το πόδι μου από εδώ. Δείχνει το πόδι του, τη γάμπα του. Την ίδια μέρα πέφτει κάτω, σπέρνει το πόδι του από εκεί. Δεν γολούσε. Πήγε στην Αθήνα στο κάτω. Δεν γολούσε. 3 μήνες το πόδι του. Και ονειρεύεται τον Άγιο Ραφαήλ και του λέει: αν δεν ανεβεί στο εκκλησάκι μου, να ζητήσει συγχώρεση, δεν θα κολλήσει το πόδι σου. Ήρθε από την Αθήνα με το πόδι ξεκολλημένο, στο γύψο. Τον κάνανε καβάλα στο γάιδερο, μάλιστα στο γάιδερο του Δούκα Τσολάκη. Του ανεβάσανε πάνω και προσκυνήσε και έκλεψε και το πόδι σε μια εβδομάδα κόλλησε. Λοιπόν, το λέγω, είδε θαύμα ζωντανό, ή δεν το λε. Ένα κόρη μου, ένα κόρη μου, ή την τρέπεσαι. Δεν είπε τίποτα. Να, ένα κόρη μου, ένα κόρη μου, από εγωισμό, τι να πω κι εγώ. Δεν μιλούσε. Εμεί απλοί άνθρωποι. Είμαστε αμαρτωλοί. Υποστηρίζουμε εκείνα που είδαμε. Είστε και για το λες που είσαι και παπάς, τον είπα. Και κάνουμε μια υπόκληση προς τον Κατζηρούλη και φεύγω. Και τους λέω όλους μπρος, παιδιά. Κανείς μέσα. Τους πήρα και φύγαμε.
Αλλά όμως ήθελε, ένα όνειρο μου, πρέπει να το πω, δεν πρέπει να το πω. Αυτή τη μέρα ξημέρωμα είδε ένα περίεργο όνειρο και με το είπε το πρωί, γελούσε ο άντρας μου και η μητέρα μου. Δηλαδή, μαζί με τα ωραία όνειρα είδες και ένα νόητο. Είδες τον ύπνο μου σαν με φώναξε μάρτυρα σε ένα δικαστήριο. Και το δικαστήριο ήταν η εκκλησία του χωριού μας. Όταν πήγα είδα παγκάκια παγκάκια μέσα στην εκκλησία και καθισμένοι όλοι οι ερευθέντες, πολλοίς κόσμος. Και λέγω, βρε παιδιά, ποιος δικάζεται και φώναξαν εμάς για μάρτυρες, σαν να ήταν όλοι μάρτυρες δηλαδή. Ακούω μια φωνή από την ωραία πύλη. Εμένα δικάζουν βασιλική. Γυρίζω, τι να δω, βλέπω τον Άγιο Ραφαήλ, μεγάλη χάρη του. Και μου λέει, λέγε, μη δηλιάσεις βασιλική. Για να τριχιάζω ακόμα που το θυμηθώ το όνειρο. Αλλά ξύπνησα. Του είπα στον Άγγελο, στη μητέρα μου, είναι δυνατόν να δικάζουν τον Άγιο Ραφαήλ και να φωνάξουν εμένα μάρτυρα, λέγω. Το όνειρο είναι ανόητο. Ίσως υπήρξε ο πειρασμός. Ήταν την επομένη και το μεσημέρι, με ειδοποίησε ο παπάς να κατέβω κάτω. Αμέσως πήγε ο νους μου στο όνειρο. Θα το όνειρο, εμένα δικάζουν. Άρα ήρθε ο αρχιμανδρίτης να μην βγάλει σωστό πόρισμα, αλλά να διαψεύσει την υπόθεση. Και εγώ λέω εντάξει, αφού είπε λέγε, μη δηλιάζει, θα σε κανονίζει, είπα κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, ο Άγγελος ο χρησμένος πήγε στη Μητρόπολη, ακόμα ο Νικόδημος ο αναγνώστου, ο πρωτοσύγκρος, δεν είχε έρθει από την Αγγλία. Έκανε μετεκπαίδευση στην Αγγλία. Δεν είχε έρθει. Και ήταν σαν πρωτοσύγκελος ο Νικόδημος Κατσιρούλης. Πήγε εκεί πέρα να μάθει, τον είπαν οι ιερείς. Λέει ο Νικόδημος ο Κατσιρούλης, έβγαλε το πόρισμα. Λέει ο Άγγελος, τι πόρισμα έβγαλε, μυθεύματα γυναικών. Ο Δεσπότης επηρεάστηκε πιο πολύ από τον Κατσιρούλη και δεν πίστεψε τίποτα. Δεν έδωσε σημασία στις καταθέσεις των ερευθέντων. Τον επηρέασε ο Κατσιρούλης. Όταν είδε τον Άγιο Ραφαήλ, βλέπω λοιπόν εγώ στον ύπνο μου τότε, ήταν κατά το τέλος του Νοεμβρίου. Βλέπω τον Άγιο Ραφαήλ, όπως σας είπα προηγουμένως, που μου είπε πήγε στη Μητρόπολη να πει στην ιστορία μου. Σκέφτηκα τώρα εγώ, τι θα πάω να πω. Ο Δεσπότης δεν πιστεύει. Ο Κατσιρούλης είναι επιθέρωτα γυναικών. Άμα πάω θα με διώξουν. Τι να πάω να πω τώρα, τι να κάνω, σκεπτόμουν και είμαι. Λέω να πάω να εξομολογηθώ σε έναν καλό πνευματικό που δεν με γνωρίζει. Να με συμβουλεύσει τι πρέπει να κάνω, σε ποιον αποτανθώ. Εγώ πίστευα πια καράδεντα στον Άγιο Ραφαήλ, αλλά πού να αποτανθώ, σε ποιον να το πω. Έρχεται στο σπίτι μου η Μαρία Τσολάκη ή η Μαρία Δούργουλα, μια από τις δυο, μάλλον η Μαρία Τσολάκη ήταν. Μου λέει, βρε Βασιλική, μήπως έταξες να κάνεις καμιά λειτουργία στο Άγιο Βασίλειο της Βόλιας στην Εκκλησία. Άλλο χωριό η Μόρια. Λέω, όχι, ξέρω ότι έχει εκκλησία Άγιο Βασίλειο, αλλά δεν ήξερα ποιον ιερέα είχε. Λέω, όχι, γιατί. Είδε στον ύπνο μου, λέει, τον Άγιο Ραφαήλ. Και μου είπε, πήγαινε Μαρία να πει στη Βασιλική, αυτό που σκέπτεται, θέλω να το κάνει, πρέπει να το κάνει. Θα πάει όμως στο Παπά Βασίλειο της Μόριας να το κάνει. Τι σκέφτεσαι, λέει, λειτουργία να κάνεις. Δεν είχα πει πουθενά τίποτα, πάτερ, πουθενά. Τι σκεπτόμουν, μόνοι μου το σκεπτόμουν. Αυτό που σκέφτεται, θέλω να το κάνει, πρέπει να το κάνει. Θα πάει όμως στο Παπά Βασίλειο της Μόριας. Λέω, βρε Μαρία, δεν τα ξανακάνω λειτουργία. Αλλά, να σου πω λίγο τώρα το μυστικό. Σκέπτομαι να πάω να εξομολογηθώ. Άρα, αυτός ο παπάς είναι εξομολόγος, τι να γίνει, νέος είναι, γέρος είναι, δεν τον ξέρω, ούτε κι εγώ τον ξέρω, λέει. Μετά σκέφτηκα, μία συγχωριανή μας λεγόταν Ανθούλα Λετερού και αυτή είχε συγγενή στη Μόρια. Μάλιστα ήταν και γειτόνισσα μου. Πήγαινε στην Ανθούλα, λέω και Ανθούλα, έχω τάξει να κάνουμε λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Βασιλείου της Μόριας. Ο παπάς λέγω πώς είναι, λέει ένα γεροντάκι, αγιασμένο, καλός πνευματικός, μάλιστα και αγιογράφος, λέει. Λέω, πώς το λένε, λέει, Βασίλειο. Α, λέω, εντάξει. Λέω στον άντρα μου, λέω, μήπως με εμποδίσουν. Λέω, Άγγελε, δώσε μου λεφτά να πάω στη Μυτιλίνη να ψωνίσω για τα παιδιά. Κάτι χρειάζομαι. Με έδωσε λεφτά, δεν πήγα στη Μυτιλίνη, πήγα στη Μόρια. Είπα ψέματα δηλαδή. Πάω στη Μόρια, πηγαίνω κατευθείαν στην εκκλησία. Βλέπω τον ιερέα μπροστά σε μια εικόνα, είχε κάνει μια εικόνα με κυρομαστίχα. Με κυρομαστίχα της Παναγίας. Του ήταν μπροστά στην εικόνα και προσευχόταν. Εκκλησία μονάχη, ολομόναχος μέσα. Πάω κοντά του, φιλώ το χέρι του, λέγω «Πάτερ Βασίλειε, ήρθα να εξομολογηθώ». Άρα, βάζει το πετραχύλι, μου λέει «Κάθισε». Καθίζω στο κάθισμα, εγώ, μόλις κάθισα, άρχισα να κλαίγω, μου ήρθε ένα κλάμα. Ένα παράπονο θα λες.
Μου λέει, μη κλαις παιδί μου, όσο μεγάλο και να είναι το αμάρτημά σου, το έλεος του Θεού είναι άπειρο. Πες τι σε παρέγει, να εξαλαφρώσεις. Λέγω, πάτερ, αυτή τη στιγμή δεν έρχομαι να εξομολογηθώ αμαρτήματα, αλλά κάτι όνειρα που βλέπω κι εγώ και άλλους κόσμους στη Θερμή. Πολλά λέγω άτομα. Και έρχομαι σας τα πω να με συμβουλέψετε τι πρέπει να κάνω. Λέει, τι όνειρα. Άρχισα εγώ από την αρχή. Τι βρέθηκε εκεί επάνω και τι όνειρα έβλεπα τόσα άτομα και τι όνειρα είχα δει κι εγώ. Μου λέει, δεν μου λες. Σε ποιο λόφο γίνονται αυτά τα θαύματα. Λέγω, στις καριές. Πού είναι οι καριές. Λέω, στη Θερμή. Σηκώνεται επάνω απότομα, σηκώνει τα χέρια του, λέει, μέγας ο Θεός των χριστιανών. Το όνειρο που είδες σήμερα ξημέρωμα επαληθεύτηκε. Σταματώ εγώ και αρχίζει ο παπάς. Βασιλική μου λέει, σήμερα ξημέρωμα, ακριβώς ξύπνησα 4 η ώρα ξημέρωμα. Είδα στον ύπνο μου έναν υπτάμενο δίσκο και πετούσε στον ουρανό και έβγαζε ένα φως ολόλαμπρο, όπως κάποτε λέει, το άστρο οδηγούσε τους μάγους με φως, έτσι οδηγούσε και αυτός ο δίσκος χιλιάδες κόσμο. Με τον κόσμο ήμουνα κι εγώ μαζί, λέει, ο παπάς δηλαδή. Και σταματήσαμε στα πόδια ενός ελόφητου λόφου. Αμέσως αυτός ο δίσκος, ο υπτάμενος, κατέβηκε και μετατράπηκε σε έναν τεράστιο ματωμένο σταυρό. Και στο πλάι έψαλαν άγγελοι. Και ρωτώ, λέει, εγώ μια μαυροφόρα, άγνωστη γυναίκα που βρέθηκε στο πλάι μου, πού βρίσκομαι, στο Γολγοθά. Και μου απαντά, Βασίλειε, είναι ο λόφος των καριών. Είναι δεύτερος Γολγοθάς. Αύριο το πρωί θα μάθεις για αυτόν τον λόφο και ότι ακούσεις να το πιστέψεις. Λοιπόν, ξύπνησα, λέει, πολύ συγκινημένος και σκεπτόμουν τι θα μάθω για τις καριές του Αγίου Όρους. Διότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, το πραγματικό όνομά του είναι Αίγυπτος. Αίγυπτος και το λένε χωριάτικα Αίγυπτο. Καταλάβατε, ναι. Δεν ήξερε ότι λέγονταν καριές και ότι ήταν στη Θερμή αυτός ο λόφος. Είπα, λέει, τι θα ακούσω για τις καριές του Αγίου Όρους. Και τώρα έρχεσαι εσύ, λέει, από τη Θερμή να μου μιλήσεις για αυτόν τον λόφο. Λοιπόν, άκουσα, λέει, Βασιλική, έκλαιγε ο παπάς. Άκουσε, βάλε φτερά στα πόδια σου. Πήγαινε στη Μητρόπολη και να σε διώξουν και να σε μαλώσουν. Και ό,τι και να σου πούν, μη δώσει σημασία. Αυτόν τον κόσμο που είδα να κατακλείσει αυτόν τον λόφο, τον κατακλείσει μια μέρα. Πραγματικά είναι δεύτερος Γολγοθάς. Πήρα θάρρος, πάτερ. Βρήκα το χέρι του και πραγματικά έβαλε φτερά στα πόδια μου και πήγα στη Μητρόπολη κατευθείαν. Πήγα μέσα στο γραφείο που ήταν ιερείς. Λέγω, είναι ο Σεβασμιότατος, με σκοπό τα πω στο Σεβασμιότατο. Μου λένε, είναι στην Αχλαδερή, ένα αγρόκτημα που έχει η Μητρόπολη. Ποιος είναι εδώ πέρα υπεύθυνος, μου λένε οι παπάδες. Είναι ο πρωτοσύγκελος, ο Νικόδημος Αναγνώστου, ο οποίος προλίγων ημερών ήρθε ακόμα από την Αγγλία, έκανε μεταεκπαίδευση. Λέω, πώς είναι καλός, υπέροχος άνθρωπος, πολύ καλός χριστιανός και πολύ καλός. Λέω, εντάξει. Πηγαίνω, κάνω μετά, έφερω το χέρι του και καθίζω και ανοίγω την καρδιά μου στον Χριστό τον ίδιο και λέγω όλη την υπόθεση στον Νικόδημο Αναγνώστο. Αυτός υπήρξε το ηθικό μας στήριγμα. Από την πρώτη ώρα που τα είπα, αμέσως πίστεψε. Μου λέει, δεν είναι δυνατόν να είναι φαντασίες αυτά. Ούτε αυθυποβολές παραγγελμενικοί, ούτε απαταιωνία παραγγελμενική άπιστη. Θαύματα, ούτε από τον σατανά να προέρχονται. Θαύματα οι άσους κάνει ο σατανάς. Αυτός κάνει κακό, δεν κάνει καλό, μου είπε. Ο παπάς σας τι κάνει. Λέω, ο παπάς μας πιστεύει. Αλλά δεν ανακατεύεται. Όταν τον λέμε, μίλησε, πες δύο κουβέντες. Μας λέει για το φόβο των Ιουδαίων. Δηλαδή για το φόβο των απιστών. Δεν λέει τίποτα. Έχει το στόμα του φερμουά. Θα τον κανονίσω, λέει. Πιάνει και κάνει ένα γράμμα αυστηρό. Και του λέει, θα μαζεύεις καταθέσεις από όσους βλέπουν ή όνειρα, σημαντικά φυσικά όνειρα, ή οράματα, ή θαύματα ή άσεως. Και τις φέρεις στη Μητρόπολη. Τις μελετήσουμε, το Σεβασμιότατο, να βγάλουμε το πόρισμα. Γιατί, λέγω, Άγιε Πρωτοσύγγελε, ο Γετσιρούλης είπε θέματα γυναικών. Σοβαρά. Ήταν μόλις εκεί ο καημένος από εκεί από την Αγγλία. Λέγω, ναι, θα τα κανονίσω εγώ, λέει, ας τον Γετσιρούλη. Μάλιστα, εκείνος μου είπε, ζωικός είναι, τη ζωή είναι. Μου είπε, ναι. Εντάξει. Παίρνω το γράμμα, χαρά, χαρούμενη, γυρίζω στη Θερμή. Είπα στον άντρα που γελούσε ο άντρας μου. Τα κατάφερες, μπράβο Βασιλική μου λέει, μπράβο Βασιλική. Ήταν ο Άγιος Ραφαήλ μαζί μου, λέγω. Εκείνος με έστειλε να πάω στον παπά Βασίλειο. Ναι. Και πηγαίνω στον παπά και του λέω ένα γράμμα από τον Άγιο Πρωτοσύγκελο. Ποιον,
Anche per το σύγχρονο, είχε μέσα που ήθελε από την Αγγελία. Το οποίο το διάβασε, είχε δεν είχε τα κατάφερε, μου λένε. Λέω τα κατάφερα. Πας. Λέει, δεν τολμώ να σε τίσω κατά θέσεις να κοροϊδεύουν οι άπιστοι. Με βοηθήσεις εσύ. Λέγω, μη στεναχωρείσαι. Θα μαζέψω εγώ τις καταθέσεις, θα σου τις φέρω, να τις πας στη Μητρόπολη, να φανεί σας προπρόσωπος. Έτσι και έγινε. Και πήρε ο δεσπότης τις καταθέσεις, τις μελέτησε, τις έστειλε μετά στην Ιερά Σύνοδο για να κάνει ιστορική έρευνα. Γιατί να δει αν πραγματικά αυτά που έλεγαν τα ιστορικά που έλεγε ο Άγιος Ραφαήλ είναι αλήθεια ή είναι ανόητα δηλαδή. Και επί της ιστορικής ερεύνης λεγόταν ο Μητροπολίτης Νευροκοπίου, είπε, Αγαθάγγελος. Θυμάμαι και το όνομα που είπε. Λοιπόν, άρχισε τώρα ο Ραφαήλ να λέει, σκάψετε εκεί που είναι η τάφη των όλων μαρτύρων. Πρώτα απ' όλα έλεγε, εκεί που με έσπαξαν, εκεί είναι πεταμένη η αγώνα μου. Εκεί θα τη βρείτε, αλλά σε μεγάλο βάθος. Ο αρχαιολόγος δεν επέτρεπε. Ο δεσπότης έλεγε, ωραία τα ενήπια, σπουδαία τα ενήπια, όπως θέλω ζωντανές αποδείξεις για να πιστέψω. Τι θα κάναμε. Θυμάμαι, σας το ξυμολογούμε, σας λέγω σαν τον Χριστό τον ίδιο, ότι γονάτισα στην Παναγία μπροστά, στο κλεισάκι που είχαμε χτίσει και έκλαιγα, σαν να περιφρονούσαν του πατέρα μου τον ίδιο. Εγώ, αν είναι δυνατόν, μια κοσμική, μια αμαρτωλή, να παρακαλώ για τον Άγιο Ραφαήλ. Μεγάλη χάρη του. Και έλεγα, Παναγία μου, κάνε να πιστέψει και ο Δεσπότης, κάνε Παναγία μου να γνωριστεί ως Άγιος, αφού είναι Άγιος. Και έκλαιγα, νόμιζα ότι τον πατέρα μου, του σφαγμένων, τον πατέρα μου περιφρονούσαν. Και υπέφερε ψυχικά, υπέφερε τόσο που είχα αγαπήσει, υπέφερε ψυχικά από μέσα μου, τόσο που είχα πιστέψει. Λοιπόν, η αστυνομία αρχίζει αυτές ανακρίσεις. Η αστυνομία, η διοίκηση χωροφυλακής μάλιστα, ο Πατρικάκης ο διοικητής, έβαλε τον αστυνόμο της Θερμής, τον Μανώλη Τσανκαράκη, να μας κάνει αυτές ανακρίσεις. Ήταν του Ηράκλειο και ο διοικητής χωροφυλακής και ο Μανώλης Τσανκαράκης. Άρχισαν οι αυτές ανακρίσεις. Όμως, γέροντα, δεν λυγίσαμε. Αυτό ήταν το καλό. Μας έδωσε θάρρος, κουράγιο ο Άγιος, δεν λυγίσαμε. Είναι Άγιος, τελείωσε. Μα τι έλεγε ο διοικητής, μα τι κουρόγιο, τίποτα, είναι Άγιος. Μάλιστα η Μυρσίνη Δουργούνα, όταν έλεγε είναι Άγιος κλπ, ο διοικητής χωροφυλακής ο Πατρικάκης σήκωσε μαστίγιο, έτσι χτυπήσει. Και η Μυρσίνη του λέγε, απότομα και με θάρρος, χτύπησέ με, λέει, σκότωσέ με, ώσπου να βγει η ψυχή μου, θα φωνάζει, είναι Άγιος, είναι Άγιος, είναι Άγιος, του κάνει. Κατέβε στο μαστίγιο. Αυτή η γυναίκα μου θύμισε τους χριστιανούς τον πρώτο χριστιανικό χρόνο, λέει. Πώς είχε στο μαστίγιο. Με το εφαλίστηκε στον αστυνόμο. Ο αστυνόμος, ο Πατρικάκης, ήταν διοικητής χωροφυλακής. Είχε να θέσει στον αστυνόμο του Μανώλη Τσανκαράκη να μας κάνει αυτές ανακρίσεις. Γιατί αυτό έλεγε απατεωνία. Μετά, επειδή είμαστε πάρα πολλά τα άτομα, έλεγε δεν είναι δυνατόν όλοι οι απατεώνες, είναι γενική αυθυποβολή. Έλεγε. Και που γίνονται καλά, δεν είναι θαύμα του Αγίου, είναι μια αυθυποβολή παθαίνουν και γίνονται καλά. Καταλάβετε που το απέδιδε. Λοιπόν, παρουσιάζεται στον αστυνόμο. Το Μανώλη Τσανκαράκη, ο Άγιος Ραφαήλ, στον ύπνο του και του λέει: Μανώλη, μην πλανάσαι από τους απίστους. Είμαι Άγιος. Για να σου το αποδείξω, από σήμερα η γυναίκα σου είναι καλά. Η γυναίκα του είχε πυρονεφρίτιδα και σοβαρά μορφή. Και του λέει αυστηρά: Σήκω, Μανώλη, να πας στο δεσπότη, να του πεις να πάρει άδεια από τον αρχαιολόγο, να σκάψουν οι άνθρωποι εκεί που τους λέγουν να σκάψουν. Πώς θα του δείξουν του δεσπότη οι ζωντανές αποδείξεις, αφού δεν επιτρέπει ο αρχαιολόγος να σκάψουν. Ξυπνώ ο Μανώλης, συγκλονισμένος, λέει τη γυναίκα του Πόπη, θα πάμε στο Ήγα, θα κάνουμε τις σχετικές εξετάσεις και αν είσαι καλά θα πάω και στο διοικητή χωροφυλακής και στο δεσπότη. Πράγματι, πηγαίνει στο Ήγα, την εξετάζουν, δεν είχε τίποτα, σαν να μην είχε αρρωστήσει ποτέ. Πήγε και στο διοικητή χωροφυλακής, τα είπε,
Πήγε στο δεσπότη. Στο δεσπότη είπε: Σεβασμιότητα, τελειώσαν τα ψέματα. Μέχρι σήμερα έκανε αυστηρές ανακρίσεις σε όλους τους γονιδευμένους. Από σήμερα είμαι και εγώ γονιδευμένος, αλλά έκανε ο Άγιος Ραφαήλ και θαύμα η άσυο στη γυναίκα μου, που ήταν σοβαρά άρρωστη. Επηρεάστηκε ο δεσπότης από τον αστυνόμο και πήρε την πρώτη άδεια από τον αρχαιολόγο να γίνει εξκαφή εκεί που ήταν, που τον είχε σφάξει, εκεί που είχε υποδείξει ότι ήταν η σιαγόνα του δηλαδή. Λοιπόν, τον Ιανουάριο, ας τα πω αυτά περιληπτικά, Λοιπόν, τον Ιανουάριο του 1960 έγινε η πρώτη εξκαφή. Δεν θυμάμαι τον ακριβώς την ημέρα, Κυριακή ήταν. Δεν θυμάμαι τι είχε ανέβει, αλλά πολύ λεπτομερός πώς έγινε εξκαφή. Ήθελε να ανέβει ο αρχαιολόγος επάνω. Να γίνει εξκαφή. Να γίνεται η κάθε εξκαφή με την εποπτή αρχαιολόγου και πολλές φορές και της αστυνομίας. Λοιπόν, ήταν για να γίνει Δευτέρα εξκαφή. Την Κυριακή, την προηγούμενη μέρα δηλαδή, η μητέρα μου είδε τον Άγιο Ραφαήλ στον ύπνο της. Ξημέρωμα την Κυριακή και της είπε επιτακτικά να πάτε να σκάψετε εκεί που σας λέγω, εκεί που με έσφαξαν, εκείνη η αγόρμη, το καταλαβαίνετε. Λέει το πρωί, εγώ δεν θα πάω στην εκκλησία του χωριού. Θα πάω στις Καριές. Λέγω μόνη σου, θα πάω στην Πέση κάτω. Δεν είναι και δρόμο, μόνο πάτε για κοτράχελα. Λέει, θα πάω του Δούκα να πάω μαζί και τη γυναίκα του και συντροφιά. Θα πάω να ψάξω τα κανδύλια να προσκυνήσω. Παίρνει το Δούκα τσουλάκι και τη γυναίκα του και πηγαίνει στις Καριές. Εμείς πήγαμε στην εκκλησία του χωριού μας. Όπως πέλεγε, μία ψυχική παρόρμηση, μία δύναμη με έσπρωχνε, λέει, να σκάψουμε εκεί πολύ γι' αυτό. Λέει το Δούκα, Δούκα, σκάψε εδώ πέρα που είπε ο Άγιος Ραφαήλ να σκάψουμε που είναι η σιαγόνα του. Λέει δεν τολμώ και να αγγελική, διότι ο αρχαιολόγος απαγορεύει. Θα έρθει αυτός να σκάψουμε. Δούκα, κάποιος θα που σου πέσπρωχνε. Σκάψε με Δούκα, σκάψε τον παρακαλούσε. Έπειτα στο κάτω κάτω αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, λέει δικό μου το κτήμα. Ας τιμωρήσει εμένα ο αρχαιολόγος, η μητέρα μου. Γιατί τον είχε δει και της το είπε επιτακτικά από βραδείς. Του κατάφερε, θα σε πληρώσω, τον είπε. Το κατάφερε το Δούκα. Αρχίζει το σκάψιμο ο Δούκας εκεί. Πήγε σε μεγάλο βάθος. Βρήκε μια μεγάλη πέτρα. Την πήρε για βράχο στην αρχή. Αλλά μετά είδε ότι δεν ήταν κολλημένη κάτω στο χώμα. Ήταν γωνιόπετρα, δηλαδή αγκονάρι πολύ μεγάλο από το γκρεμισμένο μοναστήρι. Ποιος τον έδωσε τη δύναμη, όπως έλεγε, και να ανασύχωσε, ενώ μετά δεν μπορούσε ούτε να τη μετακινήσει αυτή την πέτρα. Κάτω από την πέτρα αυτή ήταν η σιαγόνα του Αγίου Ραφαήλ. Πήρε τη σιαγόνα, ένα σαγόνι, λέει, η μανούλα μου του Αγίου Ραφαήλ. Η Μαρία, παρόλη την πίστη που είχε, μόλις την έπιασε στο χέρι της, έγιωσε μια αηδία και την έβαλε στη ρίζα μιας ελιάς. Αλλά αμέσως έπιασε βροχή. Δεν είχαν μαζί ομπρέλα και αναγκάστηκαν να φύγουν. Ήρθε στο σπίτι η μητέρα μου, ταραγμένη, λέει «Άγγελε, έκανα κάτι, μη μαλώσετε». Τι έκανες, να δεν περίμενε τον αρχαιολόγο να έρθει, λέει, αλλά κατάφερε το Δούκα και έσκαψε και βρήκαμε, λέει, τη σιαγόνα του Αγίου Ραφαήλ. Αυτό, λέει, το σαγόνι του λέγεται, δεν υπήρχαν άλλα οστά στο πλάγι, μόνο αυτό λέγεται, κάτω από μεγάλη, λέει, γωνιόπουτρα. Λέει ο Άγγελος, Παναγία μου, λέει, πάει και βρούμε κανένα μπελά. Και βροχή, καταρακτώδεις, μπόρα. Όλη η μέρα αυτή έβρεχε και όλη η νύχτα. Έρχεται πρωί-πρωί η Μαρία Τσολάκη. Κρατούσε το μπράτσο της με τα κλάματα. Και η Αγγελική, τι έπαθα χθες, τι έπαθες. Είδα τον Άγιο να φέρει στον ύπνο μου, άπαξε το μπράτσο και με ξετίναζε. Και έλεγε τότε που πήγαινε τα οστά μου με τη Βασιλική και με την Αγγελική. Δεν αηδίασες. Και τώρα τη σιγουρά με πίσω στο χέρι σου, τι μου τυχημένη με στο έλα που την πέταξαν οι Τούρκοι και αηδίασες. Και τη με ξετίναζε και με ξετίναζε και με ξετίναζε. Να πεις τη Βασιλική, να ανεβείτε απάνω την πλήρη, να τη βάλετε μες στο καστονάκι μου τα υπόλοιπα οστά και θα σε τιμωρίζω, Μαρία. Το χέρι του κρατούσε. Δεν μπορούσε να το σηκώσει απάνω η Μαρία. Αμέσως, παίρνω και νομπρέλα εγώ και η Μαρία και παίρνουμε μαζί μες στη βροχή, τη Μαρία Άνθη Ορφανέλη. Και ανεβαίνουμε πάνω, θυμάμαι, ανεβαίνοντας, παρακαλούσαμε. Εγώ φοβόμουν, μήπως η βροχή όλη νύχτα την παρέσυρε στο ποτάμι, έχει ποτάμι πιο κάτω. Μήπως δεν τη βρούμε. Άγιο μου Ραφαήλ, φανέρωσα την, πάει και δεν τη βρούμε. Πραγματικά τη βρήκαμε ακριβώς εκεί που την είχε βάλει η Μαρία. Μέσα στη ρίζα μιας ελιάς, στην κουφάλα δηλαδή. Την πλήναμε, τα σπαστήκαμε, αμέσως όμως έτρεξε ο Άγγελος στη Μητρόπολη
Και ενημέρωσε το Μητροπολίτη και το πρωτοσύγκελο, τον Νικόδημο. Και όταν την πήραμε, την βάλαμε πάνω στην Αγία Τράπεζα για να στεγνώσει και καθόμαστε και κλαίγαμε και τρεις. Και εγώ και η Μαριάννα και η Μαρία. Εγώ πια το μερολογούσα στη σταγόνα. Και να, ο πρωτοσύγκελος, ο Νικόδημος με τον Άγγελο.